γράμμα. Έλα άλλη μία. Θα σε σκίσω. Ανεβαίνω σκαλοπατιά, κατεβαίνω. Σε σκίζω, σε λιώσω. Έλα, έλα, έλα άλλη μια κομμάτια. Δεν τρέπεσαι βρε κολλασμένε. 12 η ώρα το μεσημέρι να βγάζεις τα μάτια σου. Να πας βρε να βρεις δουλειά, να μου πληρώσεις τα νίκια που μου χρωστάς. Τεμπέλη, τεμπέλη. Όλη μέρα ξάπλα είσαι μωρέ. Θα σε διώξω. Θα ακούς, θα σε διώξω. Και θέλω να δω μωρέ που θα κοιμάσαι. Μπάπου να στο πληρώσει, Παναγία, τι κάνεις μωρέ? Κάνω κατάβαση δια του σκηνιού. Είπα και μια φορά να κατέβω από πάνω. Όλα από κάτω κατεβαίνω. Πιανού σκηνιού και παλουκιού, βρε! Α, δηλαδή το παλούκι είσαι εσύ, ε? Να φύγεις, βρε. Να φύγεις και να μην ξανάρθεις αν δεν μου πληρώσεις τα νίκια. Καλά, κάνε λίγο υπομονή, ντε. Εδώ ολόκληρη η Ελλάδα δεν έχει να πληρώσει τα χρέη. Και μου κολλάσε μάγια τα νίκια που δεν έχω άντε δουλειά. Να πάω να βρεις δουλειά, βρε. Να πάω να βρεις δουλειά. Θα με σκοτώσει. Κακό χρόνο να έχει. Χρόνο να έχει. Σκεμάω, βρο. Αν ξαναδείς από μένα νίκια να με χέσεις, γιατί είσαι ανάγωγη. Το σκηνή θα σου μείνει. Και άντε να βρεις παλούκι. Παλιό βρώμα. Τι λέω? Δεν βλέπεις? Δεν βλέπεις την κορέα να πάνω. Πού την πάνε? Αυτά εδώ πέρα δεν μπορώ να διαβάσω κάτι. Θα πάω σπίτι μου να διαβάσω με την ησυχία μου και να την ξαναφέρω. Πολύ γνώση δηλαδή. Ωραία, πες μου εσύ τη γράφει να μην την πάρω. Ο Δήμος κάνει διαγωνισμό και ζητάει οδοκαθαριστές. Αυτό λέει. Ναι. Και τι χρειάζεται για πας? Αν θες να μάθεις περισσότερα, να πάρεις τον προσωπάρχη. Εντάξει. Ποιος είναι ο προσωπάρχης? Θα το βρεις στο Δήμο. Δεν μου δίνεις τα μπέλα μου. Όχι, φύγε. Καλημέρα. Μέρα. Με συγχωρείτε, ήθελα να ρωτήσω τι προσόντα χρειάζονται για να λάβω μέρος στο διαγωνισμό για σκουπιδιάρης. Εκτός από μια αίτηση με χαρτώσιμο πρέπει να έχεις απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου ή ανωτέρα ή ανωτάτη σχολή, και θα είναι και το προτιμότερο, μια ξένη γλώσσα θα προτιμηθεί από χώρα της ΕΟΚ, ύψος 1,70 και άνω, εμφανίσιμος. Καλά, σε αυτό είμαι αξεπέραστος. Δεν υπάρχει αφιβολία. Πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς. Δεν τα καταργήσαν αυτά? Δεν μου λες, σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου. Ξέρεις πόσους ανέργους έχει η Ελλάδα? Τι θες τώρα δηλαδή, να δημιουργήσουμε κι άλλους? Ποιους δηλαδή? Ποιους? Μα καλά, δεν το καταλαβαίνεις. Και θες να καταλάβεις και το αξίωμα του οδοκαθαριστή. Τους αστυνομικούς. Όταν δεν θα έχουν αντικείμενα απασχόλησης, ξέρεις τι θα γίνει? Θα τους απολύσουν τους ανθρώπους. Ρε τους καημένους. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
Ωραία, τι άλλο θέλετε? Θα διαγωνιστείτε σε αγωνίσματα. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Ορίστε, Αιγύπτιος, το λέει καθαρά. Δοκιμή χειρισμού οχήματος συγκομιδής απορριμμάτων. Πρώτον, και δεύτερον, δρόμος 100 μέτρων. Τι, θα τρέξω στους Ολυμπιακούς? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αλλά το σκεπτικό του μέτρου λέει το εξής. Αν κατά τη διάρκεια που μαζεύεις τα σκουπίδια φυσήξει δυνατός αέρας και σου πάρει ένα χαρτάκι, ένα τόσο δα χαρτάκι, πώς θα το φτάσεις, ε? Σωστά, έχετε δίκιο για αυτό που ζητάτε, αλλά έχω μια απορία. Αν για να γίνει κάποιος σκουπιδιάρης χρειάζεται όλα αυτά τα προσόντα, για να γίνει δήμαρχος, τι χρειάζεται? Γιατί το λέτε αυτό? Διότι ήμουν κάποτε συμμαθητής στο δημοτικό με έναν δήμαρχο που ήταν τόσο τούβλο που είχε μείνει επί 2 χρόνια στην διατάξη. Τώρα το πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος δήμαρχος δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ για να γίνω σκουπιδιάρης χρειάζομαι τόσα προσόντα. Μα είναι απλό, αγαπητέ μου, πολύ απλό. Το δήμαρχο τον εκλέγει ο λαός. Λοιπόν, για να εκλέγει τέτοιο δήμαρχο ο λαός, φαντάζομαι τι μαλάκα λαός είμαστε. Σας παρακαλώ, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε? Τέλος πάντων, άντε γεια χαρά και μου εύχομαι καλή επιτυχία. Θεέ, κύριε, τι πανάπτυκτος λαός είναι αυτός. Αμόρφωτος, αξεστός. Προχωράτε. Μην πεις ότι όλη αυτή η ώρα είναι για το διαγωνισμό. Δεν γίνεται, κάτσε να περιμένω εγώ μετά αυτή την ώρα και μάστα για σκουπιδιάρης. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Να είναι. Με σηκώτε, παιδιά. Κάποιον μου δάνεσε στη λόγηση, μου τον έδωσε. Όχι, κύριε φίλε, δεν σου έδωσα κανένα. Θα είναι πιο μπροστά. Μήπως μου δώσει τη λόγηση? Όχι, δεν έχω δώσει τη λόγηση. Δικό σου είναι? Δεν δώσα να δει. Ανάτος, το βρήκα. Συνάδελφε, δικό σου είναι. Όχι, μα ρε φίλε. Τι κάνεις εκεί? Τι τον αφήνεις το δέντρο? Ρε παιδιά, για το στυλό ήρθα. Ήταν του μπροστινού. Ήταν του μπροστινού ο στυλός. Τον έφερα από εσά. Να το σκοτώσουμε, αφού ήταν μπροστά. Εσεβάς το πρωτόκολλο. Δεν είναι πρωτόκολλο εδώ. Τι πρωτόκολλο, όλοι μας αυτό μας λέτε. Σας αφήνω το στυλό. Τι να το Πόση ώρα έκανα? 12 και 6 δέκατα. Λοιπόν, παγκόσμιο ρεκόρ πήγα. Κοίταξε, παιδί μου, τι τραβάει κανείς για να γίνει σκουπιδιάρης. Κατοστάρια, διακοσάρια, τρακοσάρια. Μόνο για σκόπο όλοι που δεν με στείλανε. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίω εγώ που δεν πήγα για να γίνω δήμαρχος. Εκεί δεν χρειάζεται τίποτα. Ούτε αγώνες δρόμου. Μόνο ψέματα, άξιζε να λες. Και καθάρισε. Πότε δίνεις εξετάσεις? Τι, για Θεός. Τι, θα δώσει και για Θεός? Έχω δώσει για Θεός. Αλλά με κόψαν στα θαύματα. Έλα, μωρέ, για σκουπιδιάρι σου λέω πότε δίνεις. Δεν ξέρω, μου έχουν πει την Πέμπτη. Ωραία. Πάμε. Δεσποινή Μυρτώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σας βοηθήσω να μην κουράζεστε. Δεν χρειάζεται, μπορώ και μόνη μου. Τι ωραίες είναι οι κινήσεις, ακόμα και που απλώνεται. Όλο ομορφιά και χάρη. Αηδίες. Τι να σας πω, όταν σας βλέπω, μου σηκώνεται η τρίχα στο κεφάλι και ξυπνάει και μέσα μου το ποιητικό μου ταλέντο. Μπα, έχεις και από τέτοιο. Από ποιο?
ποιητικό ταλέντο, όπως λες. Μόνο όταν βλέπω εσάς. Δηλαδή, τώρα που με βλέπεις να απλώνω, τι έμπνευση σου έρχεται. Να σκεφτώ δύο λεπτά. Και μια ώρα να σκεφτείς, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, το βρήκα. Ακούστε με, Δεσμή Μυρτώ, κάτι που βγαίνει μέσα από την καρδιά μου μόνο για σας. Να μου να σκηνή και να σου μανταλάκι, στα χέρια σου να με σφίγγες με ένα μικρό βρακάκι. Σας άρεσε? Αηδίες. Δεν μου λες βρακάκια έχεις στην καρδιά σου? Όχι, Δεσμή Μυρτώ, εσάς έχω. Αλλά επειδή υποψιάζομαι ότι θα φοράτε και βρακάκι, έχω και το βρακάκι μέσα στην καρδιά μου. Ξέρα, κύριε Παντελή, τώρα που με βλέπεις να βγάζω τα σκουπίδια έξω, τι μπορείς να εμπνευστείς? Αφού ξέρετε ότι ό,τι κάνετε, Δεσπίνη Μυρτώ, για μένα είναι ένα ποίημα, ακόμα και η αποκομιδή των σκουπιδιών. Λοιπόν, σας ακούω. Να σκεφτώ ένα λεπτό. Και μια ώρα. Ξέρω, και μια ώρα δεν σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, το βρήκα. Να ήταν η καρδιά σκουπίδια. Και εγώ, ο καθαριστής, την καρδιά σου να την παίρνω κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Σας άρεσε? Καλό ήτανε. Λοιπόν, Δεσπίνη, τώρα που διαπιστώσατε τα αισθήματά μου για σας, να σας προτείνω να βγούμε ένα βράδυ να πάμε για καφέ ή σε καμιά χαβούζα, χωματερή, όπου θέλετε εσείς δηλαδή. Ξέρετε, κύριε Παντελή, εγώ κυκλοφορώ μόνο με πέτα. Α, παντρευτούμε, όχι μία, πέντε θα σου κάνω πέντε. Δεν καταλάβατε. Όταν λέω μπέμπα, εννοώ το αυτοκίνητο. BMW. Μπα, δεν το ξέρα. Ευκαιρία να το μάθεις. Ώστε έτσι το λένε τώρα. Mm-hmm. Αλλά θα κοιτάξω να εξασφαλίσω και μια μπέμπε που δεν μου πάει. Θα το φροντίσω κι αυτό. Καλά. Μέχρι να την εξασφαλίσεις, κύριε Παντελή μου, γεια σου. Γεια σας, Δεσπίνη Μυρτώ. Βρε, πού θα με πας? Θα σε κατακτήσω. Εδώ πέρα έχουμε ρίξει τόσες γυναίκες ή θα μου φύγεις. Εδώ πέρα έχουν αυτοκτονήσει τόσες για μας. Με τι ψιζώ. Παναγιώτα! Παναγιώτα! Εδώ είσαι. Τι είναι, μωρέ, τι θέλεις και τι φωνάζεις? Μπορεί να μου κάνεις μια χάρη? Τι? Αύριο το πρωί, σε παρακαλώ, αν μπορείς να με ξυπνήσεις 7, γιατί έχω να πάω για κάτι εξετάσεις. Τι εξετάσεις? Άρρωστος είσαι? Μήπως έχεις AIDS? Δεν είσαι τα καλά σου. Βρε, θα πάω να δώσω εξετάσεις για να προσληφθώ για δημόσιος λειτουργός, δημόσιος υπάλληλος. Α, κατάλαβα, θα πιάσεις δουλειά. Θα δούμε, θα το δείξουν οι εξετάσεις. Κοίτα, κακομοίρη μου, με τον πρώτο μισθό που θα πάρεις, θα μου το δώσεις όλο να ξοφλήσεις όλα τα νίκια. Ωραία είσαι κι εσύ. Η μάνα μου περιμένει να τη στείλω λεφτά, εσύ θες τα νίκια σου, να δούμε από ένα μισθό ποιος θα πρωτοφάει. Λοιπόν, τι ώρα είπες? Είπα κατά τις 7 ακριβώς. Μόνον όταν με έχεις ανάγκη χτυπάς την πόρτα. Δεν ήρθες ποτέ να τα πούμε... Να πιούμε ένα καφεδάκι και να... Κοίταξε, εγώ κρατάω τις αποστάσεις. Δεν έχεις δει τα πούλμαν από πίσω που γράφει? Κρατάτε αποστάσεις. Τι λες, ρε θεότραλε, πούλμαν είμαι εγώ? Όχι πούλμαν, να είσαι κάτι μεταξύ, πώς να το πω, τουρμπουσόν και πούλμαν. Να, κάτι τέτοιο δηλαδή. Βρε, ας το διάολο. Δεν βλέπεις την καράφλα σου, λέω εγώ. Α, όλα και όλα. Μη μου λες για την καράφλα μου, διότι είναι η γοητεία μου. Δηλαδή ο Κότζακ που αφήνει καράφλα, τι έχει παραπάνω από μένα? Λοιπόν, όπως είπαμε, αύριο το πρωί στις 7, έτσι. Γεια σου, γλυκούλη. Τα τσακίσματα. Παναγιώτα, δεν ελέγχεις τα λεγόμενά σου. Όλο κατάρες μου πετάς, απάνω σου να πέσουν. Το βλέπεις, εξανακλάσσασταν η κατάρα, πάλι απάνω μου ήρθε. Τα γράφω, Παναγιώτα. Αθήνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι το κατακεφαλή εισόδημα του Έλληνα αυξήθηκε και έφτασε τα 3.900 μέρη. Τούτο καταδεικνύει ότι το ποιοτικό επίπεδο του Έλληνα έχει υπερβεί κατά πολύ εκείνο του Τούρκου, του Αιγύπτιου και του Κινέζου. Πρέπει το κατακεφαλή εισόδημα αυξήθηκε, το κατακαραφλή εισόδημα δεν είδα ακόμα. Άρα Έλληνα, σε παραδέχομαι. Ζεις καλύτερα από δρούς μουσουλμάνους, από Αιγύπτιους, από Κορεάτες και από κάτι άλλο, να είμαι ζητιάνος. Αθήνα, με αυτό τη τάξη Έλληνα μου φέρνει εξετάσεις για την κλήρωση έξι θέσεων στο Δήμο.
ελάτε. Εδώ πέρα οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν σήμερα και γίνανε από χθες. Ορίστε πραξικόπημα για να βάλουν τους δικούς τους. Λοιπόν θα πάω και να τους ξεφτυλίσω. Έχουνε κάνει πραξικόπημα. Πάω διάλαφκα την κατάσταση. Δεν μου λες, πότε ήταν ο διαγωνισμός για την πρόσκληση των σπουδιάριων? Πού, τώρα, έχει τελειώσει από χτες, κύριε. Από χτες, και όταν ήρθα εγώ να κάνω την αίτηση, γιατί μου πες πως θα είναι για αύριο? Εγώ σου είπα τέτοιο πράγμα, δεν θα είμαστε καλά, άνθρωπέ μου. Δεν είμαστε καλά, δεν μου λες, πόσοι το ξέρανε και ήρθανε χθες? Έξι. Έξι, και πόσοι δεν το ξέρανε, μπορεί να μου πεις ότι θα είναι για αύριο? Οι υπόλοιποι, 14.994. 14.994, δεν μου έλεγα ξεφτύλα. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά? Ποιον πάω πιάστε κόηδο ρε μαλάκα που κουβάλλεις εδώ πέρα 15.000 άτομα για να πάρετε τους 6 δικούς σας? Σας παρακαλώ κυρία μου, συγκρατηθείτε λιγάκι. Τι να συγκρατηθώ ρε, άρρωπτες εσύ, τέι μου κλαδίμαρχος που έχει μαζέψει όλα τα σκατά εδώ μέσα. Αλλά θα πες στα χέρια μου, θα σε κάνω λιώμα ρε, μαλάκα. Πετάξτε τον έξω! Όχι, δεν πάω πουθενά, ρε! Δεν πάω ένα σπίτι μου, εγώ πληροφόρο! Δεν πληρώνεις εσύ! Αλλά, ρε, όχι, ρε! Γερμένου σας! Έλα! Αφού σου ατυχία! Και το γουστάζα τρακάσμα πρωί-πρωί έτσι να ακτονωθώ! Δεν μου λες, μικρέ, εσένα μιλάω. Εδώ πρέπει να γίνονται πολλά τρακαρίσματα, έτσι. Ου, 5-6 την ημέρα. Και το κακό είναι ότι όλοι θέλουν να πάμε μάρτυρες στο δικαστήριο. Μάλιστα ήταν ένας που μου δίνει 10.000 δραχμές για να πάω να καταθέσω. 10.000. Ναι, αλλά τώρα ποιος πάει να μπλέξει με δικαστήρια και τέτοια. Και 100 να μου δώσουνε δεν πάω. Δεν μου λες, πόσα τρακαρίσματα είπες ότι γίνεται την ημέρα? 5-6. Και όταν βρέχει εκεί να δεις τι γίνεται. Το σώσε γίνεται. Μας έχει γίνει μπελάς γιατί όλοι θέλουνε μάρτυρα, κατάλαβες. Καλά, πιάσα καφεδάκι, ένα μέτριο. Θέλει φιλοσοφία το πράγμα. 5-6. Δηλαδή. Κατά μέσο όρο από 6.000 το ένα, πες, 6-6, 36 χιλιάρικα την ημέρα. Αυτό είναι σοβαρό ποσό. Να το πρώτο 5.000. Πού σου κάντε μια. Ούτε άντρα κάνουνε, δεν ξέρω. Αυτός είσαι, βρε καλός το σεφτέ. Και τώρα πάω κάτω τον περίοδο. Α, με φάει περιέργεια. Ρε κούρδε, αλλά δεν βλέπεις. Στο χωράφι σου οδηγείς. Τι λες βρε που θα μου ζητήσεις για τα ρέστα. Αφού έχω προτεραιότητα, δεν το βλέπεις. Σου είπε ρε ότι έχεις προτεραιότητα, αφού με έχεις δεξιά. Ναι, αλλά εγώ είμαι σε κεντρική οδό. Τι λες ρε φίλε. Πολύ που ξέρεις από κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με καρατενεκέ λάδι το πήρε στο δίπλωμα. Τι είπες ρε ηλίθιε. Πάμε παρακάτω να σου πω πως το πήρα το δίπλωμα ρε. Ρε σου δώσαν ένα δίπλωμα και νομίζω ότι έγινες καμπόης να πούμε. Πάει για να πω δωρε σαχλάκια. Μας κάνεις και τον καμπόσο. Θα σε σκίσω ρε. Ποιον θα σκίσεις ρε ηλίθιε. Πάμε παρακάτω να σου πω εγώ ποιον θα σκίσεις. Άντε φύγε ρε τη ρόχαλα από εδώ που μου σκάμε. Αν θέλεις ξαναπείς το ίσαν. Αυτός ο κύριος κυρία στη φύλαξη. Νομίζω ότι η δρόμη είναι χωράφι του και μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Τι λέει κυρία στη φύλαξ. Έτρεχε και χωρίς να κοιτάξει πέρασε και έπεσε πάνω μου. Ορίστε, ρωτήστε και τον κύριο που ήταν μπροστά. Πήρατε τη κυρία. Εγώ δεν είδα τίποτα, τώρα ήρθα. Φιλαράκο, εγώ είδα τι συμβαίνει. Δέχομαι να έρθω στο δικαστήριο. Θα σκόσω το τηλέφωνο μου. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Εγώ είμαι υποχρεωμένη πάντως να σας πάρω τα στοιχεία. Αν δεν βρείτε ηλίθεια, κάνει ο ένας μήνυση στον άλλο. Διπλώματα, άδειες ταυτότητες και δυο. Αυτή τη δουλειά την κάνω κι εγώ, κυρία στη φύλαξ. Σας παρακαλώ, κύριε, αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν μου έδειξετε εσείς τι πρέπει να κάνετε. Διαλυθείτε τώρα να βγει στον δρόμο. Άψα, δέχομαι να έρθω να καταθέσω εγώ. Το τηλέφωνο μου είναι, γράφε. 7242 666 και ο κλειδαρά στο σπίτι σου. Ευχαριστώ πολύ, ρε παιδί. Έχει μέσα κοίταξε, αυτές οι δουλειές όμως έχουν χασομέρι. Αλλά εντάξει, κοίτα να δεις, θα πληρωθείς, εντάξει. Θα βρούμε την άκρη. Ναι, αλλά πόσα. Έλα τώρα, εκεί θα βγολήσουμε. Να ξέρω με τι δουλεύω τώρα. Έτσι, αλλά λέμε τσίτικες δουλειές, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να φύγω, μας βλέπουν μαζί για να τα πούμε. Έτσι, πάρε με τηλέφωνο. Έγινε, ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ.
Ας τον καφέ να μένει, τέλος πάντων. Πιάσε ένα στυλό και δύο χαρτάκια. Αμέσως. Γρήγορα. Κόσμο εσύ. Τι λες ρε, εγώ που πάει εσύ. Καλά ρε φίλε, δεν πας να σε δει κανένας οφθαλμίατρος, καταράκτη έχεις. Εγώ να πάει εσύ βρε. Τα είδα όλα, ξέρω τι έγινε. Είμαι πρόθυμος να έρθω να καταθέσω. Πάρε ένα τηλέφωνο και πάρουμε να τα πούμε μεταξύ μας, έτσι. Είσαι εκ των προτέρων απαλλαγμένος. Εντάξει φίλε, ευχαριστώ. Άκου εκεί που πάω. Ας μας πει το λαϊστούν που πήγε να του πηγαίναμε. Κρύβε λόγια, είσαι απαλλαγμένος. Να σου πω. Επειδή είδα τι έγινε και έχεις δίκιο 100%, πρέπει να σε πνίγει το δίκιο δηλαδή. Πάρε ένα τηλέφωνο και πάρε με τηλέφωνο να τα βρούμε. Εντάξει, εντάξει φίλε, ευχαριστώ. Όχι, μην ευχαριστήσω, δεν το κάνω για την ψυχή της μάνας μου. Αυτές οι δουλειές είναι χασομέρι. Θα ρίξεις ένα δεκαρικάκι, είναι φιλική τιμή γνωριμίας και θα μείνεις ευχαριστημένος και θα μου στείλεις και φίλους. Δέχομαι και από επαρχία. Μη σε νοιάζει, αλλά το μεροκαματός θα πληρωθεί ολόκληρο, αλλά ο ηγήθος ήθελα να μου κάνει και τον έξω, το κατάλαβες. Μη μιλάς, άστα σε μένα, επαγγελματίας είμαστε. Α, τράβα στη δουλειά σου, για χαρά. Τώρα που θα έρθει ο 100 θα δεις, ρε. Ή θα γίνει, θα κάνεις δήλωση ή θα πάμε δικαστικά. Και δεν πάμε δικαστικός, εγώ έχω και μάρτυρα για αυτό που έγινε. Ποιο ρε, ένας που ήταν και ήδη όλη τη σκηνή, νάτος, μου έδωσε και το τηλέφωνο του. Το βλέπεις αυτό, είναι το τηλέφωνο του δικού μου. Καλά, θα το δούμε. Πάντως, ένας μάρτυρας υπήρχε, αυτός που μου έδωσε το τηλέφωνο του. Τώρα, πού τον βρήκες εσύ τον άλλον τον μάρτυρα, είναι άλλη ιστορία. Ένα σου λέω μόνο, μη με κοβαλήσεις κανένα ψευδομάρτυρα από αυτούς που έρχονται στο δικαστήριο και λένε σου μου του, να ξέρεις φίλε μου, θα μαρτυρήσει το γάλα που έχει φάει από τη μάνα του, θα τον κάνω παϊδάκι, γιατί με χασάπεις. Μάνα το πήρα. Να το! Παιδάκι μου, μπράβο! Μπράβο σου, γένο! Τα κατάφερες, παιδάκι μου! Επιτέλους, να σε καμαρώσουμε και δικηγόρο τώρα που πήρες το πτυχίο σου! Μάνα, τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Πρέπει να βρω ένα δικηγορικό γραφείο για να πάω ασκούμενος. Δυστυχώς όμως είναι δύσκολο, γιατί υπάρχει πληθωρισμός στο επάγγελμά μας. Μην απογοητεύεσαι, παιδάκι μου, θα βρεθεί λύση. Θα κοιτάξουμε, θα πληροφορηθούμε, θα ρωτήσουμε και κάτι θα βρεθεί. Θα δεις. Έχεις δίκιο. Εξάλλου είναι αρχή ακόμα. Πάω λοιπόν τώρα, γιατί με περιμένουν τα παιδιά. Πάω να τους το δείξω. Στο καλό. Γιώκα μου. Κώστα! Γεια σου, Μυρτώ. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, χάθηκες. Ναι. Είναι αλήθεια ότι σε έψαχνα, αλλά είχα χάσει το τηλέφωνο σου. Μόνο αυτό με ικανοποιεί. Ποιο? Το ότι με έψαχνες. Α, εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Και να με πληρώσουν, δεν λέω ποτέ. Το ξέρω, Γρυχαζούλη. Δεν το κατάλαβες ότι σε κοροϊδεύω. Όχι. Όχι. Δεν μου λες, γιατί καθόμαστε εδώ, δεν πάμε σε ένα μαγαζί? Πάμε και θα στα ψάλλω εκεί. Θα σου πάρω αυτή την κανιβαλίνη με τα παπαγαλίνη. Πώς την είπες, να πας να κάνεις πάσα. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Τι να σου κάνω, Πέτρο. Βλέπεις ότι ζούμε σε καντεμιά. Ναι. Ο. Ναι. Πώς. Μανάβικο. Όχι ρε φίλε, δεν υπάρχει κανένα μανάβικο εδώ. Λάθος κάνεις. Εμείς δεν έχουμε τηλέφωνο. Τυχαία με βρήκες εδώ. Σε παρακαλώ, άσε μας. Τα βλέπεις, Πέτρο. Δεν φτάνει η κακομοιριά μας και η αθλειότητά μας. Έχουμε και τους στρασιτά τους και μας κολλάνε τώρα να έχουμε αριστά μανάβικα. Αν είχα μανάβικο θα σου βάζα μαρουλάκι εδώ να φας. Άρε φουκαρά Πέτρο. Αυτή εδώ έπιασε τίποτα σήμερα. Δεν έπιασε τίποτα. Ούτε τα ποντικάκια πάρε εδώ μέσα τώρα. Τι να δώσει τη γάτα. Περιμένει να φάει. Και τα περιμένει και έτοιμα. Δεν πάει να κυνηγήσει. Είπαμε δεν υπάρχει μανάβικο. Πώς. Α, συγγνώμη. Ας είστε. Ας είστε.
ο οδηγός του πρώτου ή του άλλου. Και τότε άλλο έτσι μπράβο, θα είναι του πρώτου. Μάλιστα. Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, έφταιγες. Όχι, έφταιγες, αφού έφταιγες, έφταιγες. Πώς θα το κάνουμε. Εντάξει, ωραία. Αλλά κοίταξε, θα το... Άκουσε, εγώ έχω μια δουλίτσα, παίρνω 5.000 την ημέρα να μου. Είναι καλή δουλειά. Θα χάσω, λέει το μεροκάματο. 5.000 θα χάσω. Να μου φάει μια μέρα η δουλειά. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω τι αριθμό έχουμε. Ποια ώρα θα δικαστεί. Μπορεί να πάμε το πρωί και να φύγουμε το απόγευμα. Λοιπόν, και να πούμε και 5.000 για το ψέμα. Θα το στρογγυλέψουμε. 10.000. Και τα αναλαμβάνω όλα εγώ, ό,τι ήθελε προκύψει. Κολατσά και λοιπά αυτά. Όλα μέσα στο λογαριασμό. 10.000. Δεν πιστεύω να σου φαίνεται πολλά. Μη σε νοιάζει να είσαι καλυμμένος 100%. Α, δεν ξέρω τώρα τη δουλειά μου. Μη στάχωγες, σε κυριεύσει το άγχος. Αλλά πρέπει να μείνεις ήρεμος και να περιμένεις. Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε στο δικαστήριο. Είσαι ήδη από τώρα αθώος, το υπογράφω εγώ. Λοιπόν, 10.000 και στο γυλά, έτσι. Άκουσε, δελτίο παροχής αυτές δεν έχω, το εξηγούμε από τώρα αυτό. Λοιπόν, για χαρά σου, θα τα πούμε στη δίκη. Εντάξει, για χαρά. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μας θα μας πεις που χάθηκες τελευταία. Ναι. Διάβαζα για να πάρω το πτυχίο μου. Και όπως καταλαβαίνεις, έχεις δίκιο βέβαια, αλλά... Καλά, καλά, δεν θέλω να μου δικαιολογηθείς. Τουλάχιστον άξιζε τον κόπο η απομόνωσή μου. Ναι, βέβαια. Γιατί το πήρα το πτυχίο μου. Αλήθεια! Με συγχωρείς, δεν το ήθελα. Ήταν αυθόρμητο. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Κάποτε θα γινόταν. Το ήθελα κι εγώ. Δεν μου λες, πού θέλεις να πάμε το βράδυ? Όπου θέλεις εσύ. Γεμάτο αγάπη. Ναι, είναι ωραίο να αγαπάς. Αισθάνεσαι αλλιώτικα. Ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος. Αγάπησες ποτέ σου, Κώστα? Όχι, Μυρτώ. Και μη σου φαίνεται παράξενο. Όλα αυτά τα χρόνια ήμουν αφοσιωμένος στις σπουδές μου. Χρωστούσα αυτό το πτυχίο και σε μένα, αλλά και στη μητέρα μου. Εσύ ερωτεύτηκες ποτέ? Ναι, ερωτεύτηκα κάποια μια φορά, αλλά... Αλλά... Έμεινα με τις αναμνήσεις. Έπρεπε να φύγει στην Αμερική. Αργότερα θα πήγαινα κι εγώ μαζί. Αυτό το αργότερο όμως δεν ήρθε ποτέ. Μπορεί να ακούγεται άσχημα αυτό. Αλλά χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είμαστε εδώ μαζί. Και νιώθω άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, Κώστα? Όπως έλεγε και το τραγούδι, σε θέλω πολύ. Τη βολιομπένεντα μωρίρε. Εσύ τι νιώθεις, Μυρτώ? Ό,τι κι εσύ, Κώστα. Με έναν όρο, όμως. Δέχομαι κάθε όρο. Θα πληρώσουμε μισό-μισό τον λογαριασμό. Έλα τώρα. Και αυτό θα γίνει τους που να βρεις μια δουλειά και να τακτοποιηθείς. Έπειτα σου επιτρέπω να πληρώνεις μόνο εσύ τον λογαριασμό. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, εκεί η διασταύρωση δεν έχει φανάρια. Ο κύριος, να πούμε, νόμιζε ότι κυκλοφορεί μόνος του.
και χωρίς να κοιτάζει πέρασε και έπεσα πάνω μου. Εσείς έχετε το όμικρον α2250? Ναι, κυρία Πρόεδρε. Να προσέλθει ο άλλος οδηγός του ΙΚ5075. Εδώ είμαι, κυρία Πρόεδρε. Για λέγε μας πώς έγινε. Να, κυρία Πρόεδρε, ο κύριος έτρεχε με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι ποτέ δυνατόν να σταματήσει αυτοκίνητο με 120 χιλιόμετρα την ώρα? Με 120 εκεί, όπου έχει όριο 40. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Τι λέει, κυρία Πρόεδρε? Με 40, άντε με 50 πήγαινα. Αποκλείεται παραπάνω. Κυρία Πρόεδρε, αν νομίζετε ότι σας λέω ψέματα, ρωτήστε και τον κύριο που ήταν μπροστά. Να προσέλθει ο μάρτυρας. Σταρών, κυρία Πρόεδρε, αρκετά σας εκτικά. Λέγεστε. Παντελής Χατζικουτουβές του Λαύρου και της Κατίνας. Ορκιστείτε, παρακαλώ. Ορκίζουμε. Ελπίζω να μας πείτε την αλήθεια για να βρούμε εδώ μια άκρη. Α, στην πόλη. Λοιπόν, εκείνη την ώρα, περπατώντας στο πεζοδρόμιο, πήγαινα σπίτι μου. Δεν ξέρω γιατί πήγαινα, πάντως σπίτι μου πήγαινα. Όπως προχωρούσα λοιπόν, περνάει δίπλα μου ένα αυτοκίνητο με κεκτημένη ταχύτητα 120-140 χιλιόμετρα την ώρα, τόσο υπολογίζω δηλαδή εγώ, και όπως περνάει σαν σφαίρα, λέω να δεις που αυτός ή άνθρωπο θα σκοτώσει ή θα σκοτωθεί ο ίδιος. Ευτυχώς λοιπόν τράκαρα με ένα άλλο αυτοκίνητο και δεν υπέστη τη ζημιά ο κύριος, αλλά το αυτοκίνητο μη δυνάμενο να αντέξει τη σύγκρουση, υπέστη τις συνεπίες. Τι λέει, κυρία Πρόεδρε? Το αυτοκίνητο που έχω είναι 14 ετών. Πώς είναι δυνατόν να πιάσει 120 που λέει ο κύριος? Κυρία Πρόεδρε, να ξέρω, αυτοκίνητα που δείχνουν απ' έξω παλιά και τους έχουν αλλάξει μηχανή και τους έχουν βάλει τούρμπο για να τρέχουν σαν δαιμονισμένα. Τι λέει, κυρία Πρόεδρε, λέει ψέματα? Κυρία Πρόεδρε, ζητάω την προστασία του δικαστηρίου. Με συκοφαντή. Ψέματα. Κυρία Πρόεδρε, η συμπεριφορά του ανάγεται στην ψυχιατρική επιστήμη. Πες ό,τι μετά, ρε, αυτό αν μπορείς. Ορίστε, κύριε, τι του είπατε? Εγώ, τίποτα. Απλώς είπα να θυμηθεί λίγο καλύτερα από σύντομα τα πράγματα. Εσύ λες ψέματα. Παρακαλώ, ησυχία. Το δικαστήριο έκρινε ότι το τρακάρισμα έγινε λόγω υπερβολικής ταχύτητος του οδηγού του όμικρον α2250 που είχε σαν αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη ακινητοποίηση του αυτοκινήτου του. Με συνέπεια να επιπέσει το έτερο διαταχή και να προκαλέσει αυτό φθορές. Για τούτο υποχρεούται ο οδηγός του όμικρον α2250 διαταχή να αποζημιώσει πλήρως τον οδηγό του εταίρου οχήματος για την αποκατάσταση των ζημιών. Ρε καθήκη, δεν θα σε βρω πουθενά. Θα σου βγάλω τις τρίχες μία-μία. Εσύ θα ξοδέψεις τα μαλλιά της κεφαλής σου για να πληρώσεις. Ρε παλιοψεύτη. Τιμή μου, και τόσα χρόνια που λέει αλήθεια, τι κατάλαβα. Διαφορά σας έξω, παρακαλώ. Άστε έξω. Και τόση ώρα τι κάναμε εδώ. Άστε έξω. Τόση ώρα τι κάναμε. Κάνε υπομονή, βρε παιδάκι μου. Όλα τα παιδιά έχουν δυσκολίες στην αρχή ώσπου να βρουν δουλειά. Μάνα, δεν μπορώ να ζω από το χαρτζιλίκι σου. Το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να σου ζητάω χρήματα ακόμα και για τα τσιγάρα μου. Κώστα μου, σου είπα εγώ ποτέ τίποτα. Αφού αυτό με ευχαριστεί. Στο κάτω-κάτω, η σύνταξη του πατέρα σου είναι αρκετή για να περάσουμε. Μα είναι λύση αυτή. Να ζω από τη σύνταξη του πατέρα. Στο κάτω-κάτω δεν θέλω να σου ζητάω συνέχεια χρήματα. Κάνε λίγο υπομονή, παιδί μου. Περίμενε. Εντάξει, πατέρα. Θα πάω τώρα σε ένα φίλο για να δω μήπως μπορέσει και μου βρει κάποια δουλειά για να απασχοληθώ αυτό το διάστημα. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Άντε, γεια σου. Γεια σου, παιδάκι μου. Αντίο. Παντελή, Παντελή, σε μένα μιλάς? Σε σένα μιλάω, Παντελή. Και τι θες τέτοια ώρα, δεν βλέπεις ότι κοιμάμαι? Το βλέπω, Παντελή. Αφού να κινήσεις ησυχία, γιατί με ξυπνάς? Είμαι η συνείδησή σου, Παντελή. Η συνείδησή μου? Και τι να σε κάνω, δηλαδή, τέτοια ώρα που με ξυπνάς? Τι θες να σου πω?
ότι δεν κάνεις καλά που λες ψέματα, ψέματα. Ρε Πέτρο, σε παρακαλώ, άσε με να μην ανακατεύεσαι τη δουλειά μου. Κάνε τη δουλειά, φτιάσε με εμένα. Δεν είναι αυτή η δουλειά για σένα, Παντελή. Και ποια είναι δηλαδή. Αυτό θα το βρεις εσύ, εσύ. Πέτρο μου, εγώ αν θα σκοθώ πρωί, έχω δουλειά. Μη με ξυπνάς, σε παρακαλώ, για τέτοια πράγματα. Άστο το βάλω σε μένα. Σε παρακαλώ πολύ, να χάρεις τα μάτια σου. Θα ξύπνησε τώρα για να μου πει τρίχες. Παντελή, τι κάνεις εδώ, ρε. Τι να κάνω, ρε Βασίλη. Πουλάω εστίρα για το Ηρώδιο. Θα χορέψει ο Ροχάμι. Καλά, δεν πέρασες στο Δήμο. Ποιο Δήμο, ρε Βασίλη, μας δουλεύει τώρα. Δηλαδή, αυτοί τον κάνουν το διαγωνισμό για να προσλάβουν τους 6 δικούς τους από 15.000 που κουβαλήσανε. Άσε μας, μη μου το θυμίζεις. Και εδώ τώρα τι κάνεις. Το μάρτυρα. Πιανού του Ιαχωβά. Ποιο Ιαχωβά, ρε, με βλέπεις να κρατάω κάνω ένα φυλάδιο φορητό στο χέρι μου για να κάθομαι έτσι. Κάτσε, ρε Παντελή, δεν κατάλαβα. Πιανού το μάρτυρα. Αυτούνο με το κόκκινο αυτοκίνητο. Κάτσε, αυτός από ό,τι φαίνεται έφταιγε. Επειδή έφταιγε, Βασίλη, χρειάζεται μάρτυρα. Ξύπνα, Βασίλη. Αχ, κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν μου λες, Βασίλη, να καθίσουμε πολύ ώρα εδώ. Κάνε λίγο υπομονή, ρε γυναίκα, όλο γκρίνια είσαι. Ούτε μια καλημέρα δεν του πες του ανθρώπου. Σιγά το πρόσωπο που θα του πούμε και καλημέρα. Ναι, αλλά τότε με την υπόθεση του αδερφού σου ήρθε και βοήθησε ο άνθρωπος. Σιγά, εξάλλου του το δώσαμε. Μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τι λες, βρε γυναίκα, έτσι βγάζεις εσύ τις υποθέσεις σου. Ο άνθρωπος πλήρωσε γραμμάτια για να μην μπει ο αδερφός σου φυλακή. Και τα πλήρωσε και ο ίδιος. Τον αδερφό μου, να μην τον πιάνεις στο όμως, τ' ακούς. Τι σου είπα, την αλήθεια είπα. Αυτό που σου λέω. Μη φωνάζεις γιατί θα γίνουμε ρεζίλη στην γειτονιά. Και δεν βγάλω όπως και στο κομπάνιο στο κεφάλι, εντάξει! Μη φωνάζεις, ρε γυναίκα, ρεζίλη με κάνεις. Παιδιά, τι έγινε, τι αρπαχτήκατε. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Εμένα δεν μου αρέσει να ανακατεύουμε, αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους δικούς μου να τσακώνονται και μάλιστα μπροστά στο κατάστημά μου. Εγώ φεύγω, αλλά θα τα πούμε στο σπίτι. Θρασιθά τη δικιά σου. Μπας και είχατε καμιά με τοπική σύγκρουση. Αρε Παντελή, δεν αντέχω άλλο, ρε. Αγανάκτησα, αυτά έχω κάθε μέρα, δεν αντέχω. Κάνε υπομονή, ρε Βασιλάκη, αλλά άκουσε, αν θες, φέρτη μια μέρα από εδώ να απαλλαγείς οριστικά. Αυτή δεν ακούει κανένα, θα ακούσει εσένα. Μάνα μου, άλλο εννοώ, θα στιστήσω εδώ, θα πας απέναντι να κάνεις πως περιμένεις, θα τη φωνάξεις, όλο και κάποιος τροχός θα την παρασύρει. Ο Θεός μεγάλος είναι. Θα απαλλαγείς οριστικά, επαγγελματίες είμαστε. Και να ξέρεις πως την προσέχω. Αλλά μου έρχεται έτσι μερικές φορές να την βνίξω. Το λάθος αυτό είναι που την προσέχεις κάθε 15 μέρες. Ρίξε ένα χεράκι, ξύλο, κάνει, δεν κάνει τίποτα. Άσε με απασχολεί, τώρα έχω δουλειά. Κάτι πάει να γίνει. Ορίστε. Λέει η λύση του προηγουμένου είναι στο επόμενο. Και δεν αγόραζα κατευθείαν το επόμενο. Αν θα μου πεις, αν αγόραζα το επόμενο, πώς θα έβρισκα το πρόβλημα το προηγούμενο. Άρα καλά το πια. Εντάξει, καλά. Λέω κι εγώ. Μάλιστα. Ποιος, ο Χασάπης είσαι. Α, ο άλλος. Μάλιστα. Νόμιζα πως ήταν ο Χασάπης, συγγνώμη. Πώς. Κοίταξε τώρα, άκουσα, αυτές οι δουλειές είναι χασομέρια. Βέβαια, έχουμε και κάποια δουλειά, βλέπω. Παίρνουμε 5.000 την ημέρα. Θα χάσουμε το μεροκάμα. Λοιπόν, κοίταξε. Να τα στρογγυλέψουμε όλα μαζί, ένα εικοσάρι. Κοίταξε, θα πω για κάποιο ψέμα, δεν θα έρθω απλώς να καταθέσω και το ψέμα είναι τολμηρό και υψοκίνδυνο. Πώς, θα πει ο δικηγόρος σου και εμείς τι δουλειά κάνουμε. Τα ακούτε, Πέτρο, είμαι όχι αλλού μιλάω. Αν θα πει ο δικηγόρος. Εδώ έχουμε τόσα χρόνια πείρα, δεν τα λέω εγώ. Η πείρα τα λέει. Μη σε νοιάζει, έχει κυριεύσει το άγχος. Πρέπει να μείνεις ήρεμος και να περιμένεις. Θα ανταναλάβω όλα εγώ. Είσαι εκ των προτέρων αθώος.
Λοιπόν, ένα εικοσαρικάκι τελείωσε, έληξε δηλαδή, μην το συζητάς και είναι φιλική τιμή. Θα μου στείς και φίλους, θα το δεις. Δελτίο παροχής δεν έχω, έτσι. Το λέω από τώρα, εντάξει, γεια χαρά. Πέτρο, τ' ακούς. Θα σου πάρω και του πουλιού το γάλα, την πιάνουμε την καλή Πέτρο, σιγά σιγά, μαγιά θα σου φέξε. Πες τίποτα. Λοιπόν, όπως είπαμε, 7 η ώρα τελειώνω, 7, 7 και 4 στο πάρκο. Εντάξει. Εντάξει, αγάπη μου. Γεια χαρά σου. Γεια σου. Καλημέρα, Στεφίλ Μυρτώ. Καλημέρα. Βλέπω όπως πάντα είστε σεξ απίλ. Καλωσύνη σας. Κοιτάξτε, για αυτή την μπέμπα που πάμε, σε λίγο καιρό θα την αποκτήσω. Μπα, παντρευτήκατε. Επιτέλους. Όχι, δεν καταλάβατε. Εννοώ την BMW που λέγαμε. Α, την BMW. Ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει πια, γιατί πηγαίνω με τα πόδια. Είναι πιο υγιεινό. Γεια σας. Τι λες τώρα της ανυπόστατης. Αν δεν πω τίποτα και κολλαστώ. Είμαι Χασάπης, κύριε πρόεδρε. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε, τι είστε. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε πώς έγινε το τρακάρισμα. Μα σας είπα. Είμαι Χασάπης και γύριζα από την αγορά. Όταν στη διασταύρωση βγαίνει αυτός ο φιόγκος και με τρακάρει. Διαμαρτύρομαι, κύριε πρόεδρε. Σας παρακαλώ, κύριε Χασάπη, προσέχετε τα λόγια σας. Είχα και μάρτυρα, κύριε πρόεδρε, αλλά δεν ήρθε να καταθέσει το καθήκη, γιατί ήθελε λεφτά. Σας παρακαλώ, είπα. Μπορείτε να περάσετε κάτω. Ελάτε εσείς, κύριε. Τι έχετε να μας πείτε. Αυτός έπεσε πάνω μου, κύριε πρόεδρε. Ναι, αλλά. Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που έχω εδώ, εσείς τον είχατε στα δεξιά σας. Ναι, κύριε πρόεδρε, αλλά εγώ ήμουν σταματημένος. Αμπά, είχατε σταματήσει. Ψέματα λέει, κύριε πρόεδρε. Δεν σταμάτησε καθόλου. Έχω και μάρτυρα γι' αυτό. Ποιο ρε, ένας που ήτανε, δεν ήρθε να καταθέσει. Νάτος, κύριε πρόεδρε. Παρόν, κύριε πρόεδρε, αρκετά σαν εκτικάμε. Πόσα πήρες, ρε καθήκη! Σας παρακαλώ, κύριε! Προσέξτε τα λόγια σας! Θα σας κλείσω μέσα! Εσείς, κύριε, ήσασταν μπροστά? Όχι, εγώ δεν ήμουν μπροστά. Πίσω ήμουν, αλλά κοίταγα μπροστά. Μάλιστα. Ορκιστείτε, παρακαλώ. Ορκίζουμε. Να είπω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ναι, μόνο την αλήθεια. Πείτε μας, λοιπόν. Πώς έγινε το τρακάρισμα? Ακούστε, κύριε πρόεδρε, ξεχάσαν να σας πούν και δύο κάτι σημαντικό που έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή? Ακούστε. Δεν πρόκειται περί συγκρούσεως, πρόκειται περί προσκρούσεως. Διότι εκείνη την ώρα περνούσε μια κυρία από αυτές που στο βάδισμά του σηκώνουνε σκόνη και ο κύριος, ο Ίσεκτορ 2 για να χαλβαδιάσει, σταμάτησε. Ο άλλος όμως συνέχισε να κινείται και χαλβάδιαζε κινούμενος. Και το αντικείμενο της κατάλληλης ήταν η πρόσκληση. Είναι η υπόθεση, δηλαδή, κερδισμένη εκ των προτέρων. Δεν χρειάζεται καν δικαστήριο. Α, έτσι έγινε λοιπόν, ε. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε πρόεδρε. Τι λέει ρε, ο άνθρωπος. Ξέρεις ρε ποιος είμαι εγώ, βασιλιώσω. Ησυχία, παρακαλώ, ησυχία. Αν ακούτε, κύριε πρόεδρε, με απειλή κιόλας. Ζητάω από το δικαστήριο την προστασία της σωματικής μου ακαιρεότητας μέχρι να πάω σπίτι μου. Ξέρετε, κύριε πρόεδρε. Ξέρω, ξέρω. Είστε Χασάπης. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Υποχρεούστε να πληρώσετε τη ζημιά που προξενήσατε στο όχημα του κυρίου, καθώς και τα έξοδα του δικαστηρίου. Παναγιώτα! Παναγιώτα! Ρε Παναγιώτα! Πού είσαι? Τι έγινες, μωρέ, χάθηκες? Δουλειές! Τι βλέπω? Κουστούμάκι, γραβατούλα. Πού το βρήκες αυτά, ε? Άνοιξα κι εγώ ένα γραφείο. Τι γραφείο? Το διέριξες? Γραφείο δημοσίων σχέσεων. Ευχαριστήθηκες τώρα? Λοιπόν, κάνε λογαριασμό στα νίκια και πολλαπλασίασε επί 10 να σε εξοφλήσω
γιατί μετακομίζω. Παντελή μου, θα φύγεις. Ρε παλιότερα εδώ πέρα δεν έχει ούτε κεντρική θέρμανση. Και εγώ πώς θα το κάνουμε, είμαι εγώ κεντρικό πρόσωπο. Παντελάκο μου, σοβαρολογείς. Ρε παλιότερα αφού τα πάμε τώρα. Όχι, Παντελάκο μου, δεν θέλω να φύγεις. Θέλω να μείνεις, γιατί από την ημέρα που είσαι εδώ, ούτε σεισμός έγινε. Ούτε οι κότες μου γεννάνε και με περάσαν και οι αιμορροίδες μου. Κοίταξε, Παναγιώτα, και σεισμός να γίνει από τις τρόγλες που έχεις, τι να σου ρίξει. Όσο για τις κότες και τις αιμορροίδες, σου στέλνω εγώ αυγά και αληφή. Όχι, Παντελάκο μου, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να μείνεις, να μείνεις. Έλα, ρε Παναγιώτα, τώρα, όχου, να μείνω. Και τόσα χρόνια που έμενα, τι κατάλαβα. Το μόνο που κατάφερα ήταν να με καραφλιάσει. Για κοίτα, ρε φίλε μου, λοιπόν, όταν γίνει κανείς προσωπικότητα, τι χαλή του τρώνε να απαντήσει. Λοιπόν, άσε με τώρα γιατί συγκινήθηκα. Θα το σκεφτώ και θα σου απαντήσω. Πρέπει πρώτα να το σκεφτώ. Δεν μπορώ άλλο να το σκεφτώ. Πώς θα βγάλω απόφαση. Πρέπει να το σκεφτώ. Λοιπόν, το σκέφτηκα να φύγω. Δεν γίνεται. Παναγιώτα, μην επιμένω. Να φτιάξω καφέ. Ναι, φτιάξε μου. Πώς τον πίνεις. Σκέτο. Σκέτο. Είναι πολύ πικρός, βρε παιδί μου. Βάλε λιγάκι από τη γλύκα τη δικιά σου. Μη νομίζεις πως με αυτά που μου λες με κόβεις. Να βρε Παναγιώτα μου, σκέφτηκα ότι εκείνος ο νικάρης σου που καταγίνεται όλο με τα δικαστήρια όπως έμαθα, μήπως θα μπορούσε να βοηθήσει λιγάκι το γιο μου που μόλις τελείωσε το πτυχίο του και ψάχνει να βρει δουλειά το κακόμοιρο. Θα του το πω, κυρακούλα μου, αλλά αυτόν δεν είναι να του έχεις εμπιστοσύνη, κάτι σκαρώνει. Μα πώς, εγώ έμαθα ότι εκεί στα δικαστήρια που καταγίνεται όλο επιτυχίες έχει. Καλά, θα του το πω όταν θα έρθει και έλα αύριο το πρωί να τον βρεις. Αχ, κυρά Παναγιώτα μου, ο Θεός να σου το ξεπληρώσει με ένα καλό γαμπρό. Α, εμένα πάει πια, κυρακούλα μου. Εκτός αν βρεθεί κανένας και του αρέσουν τα πούλμαν. Τα πούλμαν. Τίποτα, τίποτα, άντε, γεια σου. Στο καλό, πούλμαν. Η μητέρα μου θα πήγαινε σε κάποιο γείτονα. Έχει ένα γραφείο και ασχολείται με δικαστικές υποθέσεις. Πα, ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Λένε ότι είναι επιτυχημένος. Έχει κάποιο γραφείο στον πύργο και τα κονομάει γερά. Όλοι οι δικηγόροι τα κονομάνε γερά. Μα δεν είναι δικηγόρος. Και τι είναι? Σου είπα, δεν ξέρω. Θα πάω αύριο από το γραφείο του και θα σου πω. Α, δεν το είπα. Εδώ παρακάτω μένει ένας που μου κολλάει. Παντελή το λένε. Όποτε με βλέπει, ή κάποιο ερωτόλογο θα μου πει, ή κάποιο στιχάκι. Και σαν να σου αρέσουν αυτά, έτσι. Μην είσαι κουτός, πρέπει να τον δεις όμως. Σαν χαζός είναι. Τους χαζούς να φοβάσαι. Αυτοί είναι οι πιο έξυπνοι. Έλα, μη μου πεις ότι ζηλεύεις. Ζηλεύω, και βέβαια δεν ζηλεύω. Αλλά αλλάξαμε κουβέντα. Εγώ σου μιλάω για δουλειά και εσύ μου μιλάς για τον Παντελή. Είπα κάτι για να γελάσουμε. Κακό είναι. Καλά, καλά. Λοιπόν, πηγαίνω τώρα γιατί με περιμένει ο Γιώργος να πάμε τη μηχανή στο συνεργείο. Εντάξει. Εντάξει. Γεια χαρά. Γεια σου. Κύριε, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Ήθελα τη βοήθειά σας. Αν μπορώ, ευχαριστώ. Μπορείτε, σας παρακολουθώ εδώ και καιρό. Και έχετε όλα επιτυχίες. Όσο γι' αυτό, όχι που να το πενευτούμε δηλαδή, αλλά διαθέτω πιστικότητα. Επαγγελματίες είμαστε. Μα γι' αυτό σας θέλω. Γιατί για δουλειά? Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, βιάζεστε πολύ? Ναι, βιάζομαι. Θα περιμένετε. Σας διακατέχει το άγχος, αλλά πρέπει να περιμένετε. Βιάζεστε. Βιάζομαι, σας είπα. Θα περιμένετε. Δεν μου λέτε. Πάμε καλιά σε καμία καφετέρια να τα πούμε, διότι στο γραφείο μου ασπρίζουν και βάζω και air condition και έχει φασαρία. Έχω ενδοσυνεννόηση δηλαδή. Πάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο άντρας μου, ο απατεώνας, ήθελε να με μπλέξει. Και τι κάνει? Τι κάνει? Στέλνει ένα φίλο του στο σπίτι, δήθεν να τον περιμένει. Και μετά έρχεται ο ίδιος με δύο άλλους. Ξαφνικά ανοίγει την πόρτα. Και αμέσως ο φίλος του μου ρίχνεται. Τάχα μου ότι τον απατούσα και με έπιασε από αυτό το χώρο. Σοβαρά, τέτοιο κάθαρμα άντρα έχεις? Και έχω μπλέξει που λες και κινδυνεύω να βγει το διαζύγιο σε βάρος μου. Και δεν τον θέλεις πια? Ούτε να τον δω, ούτε να τον ακούσω. Καλά, και πώς θα ζήσεις? Μα γι' αυτό θέλω να μην βγει το διαζύγιο σε βάρος μου. Τουλάχιστον
να βγει κάποια διατροφή μέχρι να δω τι θα γίνει. Ξέρεις, είχα τη δουλειά μου. Ήμουν γραμματέα σε μια εταιρεία. Αλλά με έβγαλε για να με έχει στο σπίτι και να μου κάνει αυτά που μου κάνει. Άσε, γιατί η περίπτωσή σου εμπίπτει σε ειδικές περιπτώσεις διατροφής και πρέπει να το σκεφτώ. Χρειάζεται επιστημονική φαντασία και μελέτη. Βοήθησέ με, κύριε Παντελή, και εγώ όσα μου ζητήσεις θα στα δώσω. Άκουσε, Βασουλά, εγώ δεν εκμεταλλεύομαι αναξιοπάθοντες. Άσε να τελειώσει η δουλειά και μετά βλέπουμε. Και επίτρεψέ μου να κάνω και μια προσωπική διαπίστωση. Επειδή μου είσαι πολύ συμπαθής άνθρωπος, θα φροντίσω ιδιαίτερα στο θέμα. Το υπόσχομαι. Αυτό που θέλω τώρα από σένα είναι να μου συγκεντρώσεις όσο πιο πολλές πληροφορίες μπορείς για τον άντρα σου. Δηλαδή, πού συχνάζει, τη μάρκα τσιγάρα καπνί, τις συνήθειές του, τα λατώματά του, τα προτερήματά του. Όλα αυτά θέλω να μαζέψεις και από εκεί πέρα είναι δουλειά δική μου. Εντάξει, ό,τι θέλεις θα το έχεις. Και να το είχα. Ορίστε. Τίποτα, έχω εντό συνεννόηση όπως. Α. Παντελή, η κυρία Κούλα είναι η κυρία που σου έλεγα που έχει το γιο της που έγινε δικηγόρος. Καλημέρα σας, κύριε Παντελή μου. Καλημέρα σας. Κύριε Παντελή, ο γιος μου, όπως σας είπε η κυρά Παναγιώτα, μόλις τελείωσε τη νομική. Καλά να πάθει. Πώς, τίποτε. Τίποτα, δικά μου είναι, συνεχίστε. Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή εσείς ασχολείστε με τα δικαστήρια, μήπως θα μπορούσατε να τον πάρετε μαζί σας, να μάθει και 2-3 πράγματα. Μα εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Είμαι κάτι πιο πάνω. Δικολάβος, να πούμε. Δεν πειράζει. Ψέματα ξέρει να λέει. Όταν ήταν μικρός, έλεγε να... Έλεγε ή δεν έλεγε. Έλεγε, Χριστιανή μου, έλεγε. Και έλεγε. Τώρα τα άκοψε. Τώρα μεγάλωσε, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το λάθος σας. Δεν έπρεπε να τον αφήσετε να μεγαλώσει. Γι' αυτό δεν βρίσκει δουλειά. Μπάς περιπτώσει. Πέστε του να περάσει μεθαύριο από το γραφείο. Α, είμαι στον πύργο της Κολάσεως, συγγνώμη, των Αθηνών θέλω να πω, όροφος 68, θύρα 35. Τα άλλα τα αναλαμβάνω εγώ. Τώρα που κρατάς και από πύργο, ποιος σε πιάνει. Παναγιώτα, θα φύγω και θα πάω αλλού και θα σου μείνει καταιγίδα. Όχι, Παντελάκο μου, μη μου το κάνεις αυτό. Τότε πάψε να με ειρωνεύεσαι, διότι πώς θα το κάνουμε. Είμαι τώρα πρόσωπο της δικαιοσύνης. Και άλλη φορά, όταν τρως μπανάνες, μην πετάς τα φλούδια στην αυλή, γιατί έχω φάει τα μούτρα μου και πονάω ακόμα. Πάντως, κύριε Παντελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, μαντάμ. Γεια σας. Στα τσακίσματα. Παναγιώτα, δεν ελέγχεις τα λεγόμενά σου. Εις βάρος σου κι αυτό το γράψα. Κατακαημένε Παντελή, μπορεί να λες ψέματα, αλλά πείθεις. Αφού πείθω, να μην το εκμεταλλευτώ. Βρε, καλώς την... Καλημέρα, κύριε Παντελή. Τώρα, άστα, κύριε, και τα καλημέρα σας. Δεν θέλω πληθυντικούς. Σκέτο Παντελή θα με λες. Εντάξει, Παντελή. Λοιπόν, σου φέρα τα στοιχεία που μου ζήτησες. Τα έχω όλα γραμμένα εδώ. Πού? Α, εγώ. Να, εδώ. Ακόμη και τι αποσμητικό φοράει. Φαντάζομαι, θα έχει πολύ δυσοσμία το πράγμα. Λοιπόν, μου αρέσουν οι σωστές δουλειές και οι σωστοί άνθρωποι. Και από ό,τι βλέπω, κάνει σωστές δουλειές. Δηλαδή, σ' αρέσουν. Είναι αυτό που λένε εξυπακούεται. Άκου, Παντελή, ας τελειώσουμε πρώτα καλά από αυτή τη δουλειά και μετά βλέπουμε. Θέλουμε, λέτε. Λοιπόν, το πρωί κοιταλόμουν στον καθρέφτη και παρατήρησα ότι εάν είχα μαλλιά, δεν θα ήμουν τόσο γόης όσο είμαι τώρα. Αυτό άσε να το κρίνουν άλλοι, Παντελή. Όχι, δεν είπα τίποτα. Απλώς είπα μια διαπίστωση που έκανα μόνο μου στον καθρέφτη. Ξέρεις κάτι, Παντελή, παρέλειψα να σου πω ότι δεν μου αρέσει να ακούω περί αυτολογίες. Καλά, ρε πουλάκι μου, ένα αστείο έκανα. Λοιπόν, φεύγω τώρα και αύριο στο δικαστήριο. Κάτσε, ας προσφέρω κάτι. Όχι, όχι, βιάζομαι. Πρέπει να πάω κάπου, μου έχουν πει για μια δουλειά. Καλά, άντε, στο καλό.
Πού θα μου πας κι εσύ, δεν θα σε κατακτήσω. Εδώ πέρα τόσο έχουν αυτοκτονήσει για πάρτι μου, με τι ψιζό. Καλημέρα κύριε Παντελή. Είμαι ο Κώστας της κυρίας Κούλας. Α, μάλιστα, της νομικής. Ναι, πήρα το πτυχίο μου και μάλιστα με άρεστα. Ναι, και τι κατάλαβες? Να, μου αρέσει η δικηγορία. Α, σ' αρέσει δηλαδή να υπερασπίζεις τον κόσμο, Ναι, ναι, υπερασπίζομαι τον κόσμο. Ναι, και δικηγόρο δηλαδή που υπερασπίζει τον κόσμο, τι νομίζω, λένε αλήθεια, ψέματα λένε. Όχι, για να το λέτε έτσι εσείς. Επαγγελματίες είμαστε. Λοιπόν, κάθισε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς εδώ υπερασπιζόμαστε άτομα αναξιοπαθούντα, τα οποία δεν έχουν μάρτυρες, υπό τον όρο της αμοιβότητας δηλαδή. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είστε δικηγόρος? Είμαι κάτι πιο πάνω. Δικολάβος υπερασπιστής. Ναι, αλλά έχω ένα πτυχίο και όπως ξέρετε... Το αδράφι να δουλέψω. Αν θες το πτυχίο, κάντε το κορνίζα και βάλ' το έξω για κράχτη. Λοιπόν, άκουσε με, επειδή είσαι ξύπνιος και πονηρούλης, θα παίρνεις 20% ποσοστά. Και μετά βλέπουμε. Άντε να μην σας στείλω στη μαμά σου πάλι. Εντάξει. Εντάξει κύριε Παντελή, όπως θέλετε. Κάτσε, άστο μια στιγμή κάτω, να δω πώς χτυπάει στο μάτι. Ορίστε. Έγραψα ό,τι μου είπες. Δρόμος, υποκατασκευή και το βέλος. Είδες τι μας κάνει οι αλήτες, Να βάλουνε παρακαμπτήριο με αποτέλεσμα να μειωθούν συγκρούσεις. Δεν μου λες, κι άμα βάλουνε φανάρια. Μας καταστρέφουνε! Πάει στο διάλογο τώρα, έλα, πάμε να το βάλουμε στέλνω, να πάμε για δουλειά. Πάμε. Ναι. Όπα, βλέπω έχουμε συντροφιά σήμερα. Ποιοι είναι αυτοί? Τώρα θα δεις. Δεν κάθεστε καλά εδώ, θα βρείτε καμπελά. Σε εσάς μιλάω, θα σας τραβάνε για μάρτυρες. Μάρτυρες? Μάρτυρες είμαστε κι εμείς. Κι εγώ είμαι και έχω και μαγαζί και το γράφει και ταμπέλα, ορίστε. Συγχαρητήρια αγαπητέ αδελφέ. Πάρε λοιπόν και έντυπα να μεράζεις τον κόσμο γιατί ξέρεις ότι ο σκοπός είναι ιερός. Τι του λες τώρα του θλιβερού? Ελάβε. Εδώ αυτό λέει σκόπια και ξύπνα. Καλά σκόπια έχουμε, αλλά με το ξύπνα βλέπω να κοιμόμαστε άγρυπνοι. Μα πρέπει να τους ξεφορτωθώ. Αγαπητοί αδελφοί, εδώ πιο κάτω έχει μια λαϊκή και έχει συνωστισμό. Έχει αρκετούς που έχουν πέσει σε λίθαργο και δεν ξέρουν τι τρώνε. Πηγαίνετε να τους ξυπνήσετε. Αντίστε μπράβο. Και προσοχή στις αδελφές ντομάτες. Πάρ και αυτά να σου χρειαστούν. Εντάξει, αδελφέ. Το καλό. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε, περιμένουμε δουλειά. Να το, έλα κοντά να μαθαίνεις. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Ήρθα όπως μου είπες. Καλά έκανες, κάθισε. Μισό λεπτάκι, Εντάξει. Δεν μου λες, τι θέλει αυτός εδώ? Αυτός εδώ τι θέλει? Ναι. Το αφεντικό είναι. Σοβαρά? Αυτός είναι ο Παντελής που σου έλεγα ότι μου λέει τα ποίηματα. Αυτός είναι. Mm-hmm. Και τον περνάς για χαζό. Και τι είναι? Τι είναι? Αυτός σε πληροφορώ, σε πουλάει, σε αγοράζει, σε ξαναπουλάει και μάλιστα με ΦΠΑ. Και δεν του φαίνεται. Δεν μου λες, θα έρθει τώρα? Ναι. Όπου να είναι πρέπει να έρθει. Όχι, καλύτερα να πηγαίνω. Γιατί τι φόβασαι, κάτσε κάτω. Όχι, καλύτερα να φύγω. Θα σου τηλεφωνήσω, έτσι. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου. Τι έκπληξη, Σμίλ Μυρτό. Καλημέρα σας, κύριε Παντελή. Πώς από εδώ? Είχα μια δουλειά σε ένα γραφείο. Α, πάμε να σας προσφέρω μέσα κάτι, κάνε καφεδάκι. Όχι, αφήστε το για άλλη φορά. Δεν πειράζει, πάντως κοιτάξτε,
την Μπέμπα, την παρήγγυλα. Όχι βέβαια σε γυναίκα, σε αντιπροσωπεία. Ευχάριστο. Γεια σας κύριε Παντελή. Στο καλό. Μπέμπα θες, καφέ δεν θες, γεια σου καλό. Καλημέρα κύριε Παντελή. Χαιρετίζω το μέλλον της δικαιοσύνης. Κεφάκια πρωί-πρωί. Είδα ένα ωραίο πρόσωπο στην είσοδο γι' αυτό. Πολύ ωραίο. Άλλο να το λέω, άλλο να το βλέπεις. Λοιπόν, εγώ πάω στο δικαστήριο, έχουμε ντέρμπι σήμερα. Εσύ με το δικό σου πώς πας? Μια χαρά. Είναι Γερμανός και δεν ξέρει γρή ελληνικά. Θα γίνει το σώσε. Λοιπόν, η υπόθεση είναι κερδισμένη εκ των προτέρων. Σούπε ξεμούλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, σας ακούμε. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Είμαστε 15 χρόνια παντρεμένοι. Τίποτα δεν θέλει. Είμαστε ευτυχισμένοι. Όμως τώρα τελευταία κάτι άρχισε να αλλάζει. Δηλαδή? Δηλαδή γινόντουσαν περίεργα πράγματα. Έβλεπα περίεργα και άκουγα πράγματα. Το ένα της μύριζε, το άλλο της βρώμαγε. Πήκανε ψήλη στα αυτιά μου. Το αποτέλεσμα κύριε Πρόεδρε ήταν να την πιάσω μέσα στο ίδιο μου το σπίτι με τον καλύτερό μου φίλο. Δηλαδή πώς την πιάσατε? Σε επικίνδυνη ερωτική περίπτυξη, κυρία Πρόεδρε. Επικίνδυνη ερωτική περίπτυξη? Δηλαδή τι θα μπορούσε να είχε συμβεί? Στο τσακ, κυρία Πρόεδρε. Λίγο πρωτού γίνει το κακό. Α, εννοείται να την... Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Να την... Καλά. Δεν είναι ανάγκη να μας το πείτε. Συνεχίστε. Μάλιστα. Την ώρα που επρόκειτο να γίνει το κακό, μπαίνω μέσα στο σπίτι με ένα φίλο μου και τους πιάνω στα πράσα. Είναι θλιβερία, κυρία Πρόεδρε. Καθίστε κάτω, κυρία μου. Θα έρθει η σειρά σας και θα τα πείτε. Να προσέλθει ο μάρτης. Παρών, κυρία Πρόεδρε. Ονομάζεστε? Γεώργιος Συρίτης. Το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια? Ορκίζομαι. Τι έχετε να μας πείτε? Επιβεβαίωνο, κυρία Πρόεδρε, αυτά που είπε ο κύριος. Δηλαδή τους πιάσαμε στα πράσα. Να, μόλις πήγε να την... Καλά, καλά, δεν είναι ανάγκη να μας το πείτε. Δεν μου λέτε, τι δουλειά κάνετε? Ξέρετε, να... δηλαδή... Παρτοπέχτης είναι, κυρία Πρόεδρε. Με κάτι τέτοιο συναναστρέφετε και κάνει παρέα ο σύζυγός μου. Καθίστε, κυρία μου. Δεν μου λέτε, έχετε ξανάρθει στο δικαστήριο? Γιατί κάπου σας θυμάμαι. Μόνο μια φορά, κυρία Πρόεδρε. Κάτι ψηλά παίζαμε και... Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχετε τίποτα άλλο να προσθέσετε? Όχι. Καθίστε. Να προσέλθει η κυρία. Όλα είναι θλιβερία, κυρία Πρόεδρε. Μπορείτε να το αποδείξετε, κυρία μου? Μάλιστα, αλλά πρώτα θα ήθελα να σας πω για το χαρακτήρα του συζύγου μου. Ήταν ένας ατράπης, κυρία Πρόεδρε. Δεν μου φερόταν καλά, με περιφρονούσε. Γύριζε όποτε ήθελε στο σπίτι, χωρίς να μου δίνει σημασία. Και όταν του έλεγα, τι ώρα είναι αυτή που γυρίζεις, μου έλεγε να μη σε ενδιαφέρει και ότι χάρη μου κάνει που είμαι γυναίκα του. Ψέματα λέει, κυρία Πρόεδρε. Καθίστε κάτω, κυρία, εσείς τα είπατε. Συνεχίστε, κυρία μου. Ώσπου ανακάλυψα πως είχε φιλενάδα και μου φερόταν έτσι για να με κάνει να φύγω και έτσι να είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, τι έγινε μετά? Εγώ δεν ήθελα να φύγω. Δεν ήθελα να χαλάσω το σπίτι μου, κυρία Πρόεδρε, ώσπου σκαρφίστηκε τη σκευωρία. Έστειλε ένα φίλο του στο σπίτι μας, δήθεν να τον περιμένει. Και μετά ήρθε ο ίδιος. Και τη στιγμή εκείνη, ο φίλος του μου ρίχτηκε για να νομιστεί ότι τον απατούσα. Ψέματα σας λέει, κυρία Πρόεδρε. Πού είναι ο μαρτυράς σας? Δεν είναι εδώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν ήρθε γιατί προφανώς δεν είχε μούτρα να με αντικρίσει. Εδώ είναι, κυρία Πρόεδρε. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, κυρία Πρόεδρε. Ποιος είναι αυτός? Δεν το γνωρίζω τον κύριο, κυρία Πρόεδρος. Πώς λέγεστε? Παντελής Χατζηκουτουβές. Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια? Ορκίζουμε. Ορίστε, τι έχετε να μας πείτε? Εγώ είμαι, κυρία Προεδρίνα, ο φίλος του συζύγου της. Και δέχτηκα να παίξω αυτό το ρόλο, διότι όπως μου είπε η γυναίκα του, του είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Και επειδή δεν έβρισκε άλλο τρόπο να απαλλαγεί από αυτήν, σκέφτηκε αυτόν. Και εσείς δεχτήκατε? Δέχτηκα, τι να κάνω. Προκειμένου να απαλλαγεί ο άνθρωπος αυτό το γήνιο, δέχτηκα.
Κυρία Πρόεδρε, είναι τρελός ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι λέει, σας λέει ψέματα. Δεν το γνωρίζω. Έλα, Δημήτρη, τώρα μεταξύ μας. Μην κρυβόμαστε. Εντάξει, τώρα θα μου πεις ότι σε πρόδωσα. Α, τι να σου πω. Δεν μου το επέτρεπε να πάρω στο λαιμό μου τη γυναίκα. Καλά, τώρα θα μου πεις, βέβαια, χθες το βράδυ άλλα συμφωνήσαμε, άλλα βγήκανε. Α, τι να σου πω. Συγγνώμη. Α, επευκαιρία, πάει και το αναπτήρα σου. Ξέχασε το καφενείο, είναι χρυσός. Ρε ψεύτανε, που το βρήκες στον αναπτήρα μου. Πάλι τα ίδια. Σοβαρά έτσι τώρα, ντε. Έμπαινε, Παντελή, έμπαινε. Εμπαίνω, βγαίνω. Τι λέει, τι λέει. Σας παρακαλώ, κύρια, μη φωνάζετε, γιατί θα σας βγάλω έξω. Δεν μου λέτε, γιατί ο σύζυγος ισχυρίζεται πως δεν σας γνωρίζει. Τώρα κάτι τέτοιο θα κάνει ο Δημήτρης. Αλλά να σας πω την αλήθεια μου, κυρία Προέδρου, δίκιο έχει, διότι άλλα είπαμε χθες, άλλα βγήκανε σήμερα. Γιατί όμως αλλάξατε γνώμη. Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί τελείως τυχαίως έμαθα ότι δεν είναι έτσι όπως τα είπε ο σύζυγος, άλλος έχουν τα πράγματα. Αλλά πώς έχουν. Να, η κυρία Βάσο είναι αφοσιωμένη σύζυγος. Ακόμη και σενάριο για το απορρυπαντικό της έχει γράψει. Αυτός που είναι επίμονος λεκές και δεν ξεπλένεται με τίποτα, είναι αυτός εδώ. Και ακόμα και φιλενάδα έχει, κοίτα εδώ μέσα. Αλλά όταν είδε τα σκούρα, έφυγε από την έξοδο κινδύνου. Κυρία Πρόεδρε, σας δουλεύει. Σας δουλεύει, μην τον ακούτε. Μας δουλεύει όλους. Τώρα σε θυμήθηκα. Είσαι εσύ που είχες έρθει στη Δημαρχία και ασκουπιδιάρης. Με θυμήθηκες, και στο είχα πει από τότε ότι θα σε περιπληθώ καταλήλως, θα σε κονιορτοποιήσω. Ησυχία, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σας εμπέζει. Δεν το πήρατε χαμπάρι, σας εμπέζει. Αυτό το υποκείμενο είχε έρθει στο Δημαρχείο για σκουπιδιάρης και επειδή δεν το πήραμε, εκδικείται. Αν σου αφάει, πες τους για το διαγωνισμό, εξεφτήλα. Ησυχία, τι λόγια είναι αυτά. Θα να πούτε τι λέει. Ρε Δημητράκη, σε ήξερα για πλακατζή. Αλλά μην λέστε ποια λόγια εδώ μέσα, θα σε περάσουν για παρανοϊκό, σοβαρά σου λίγο. Κύριε Πρόεδρε, σας εμπέζει. Εσείς μας εμπέζετε, κύριε, που κατασκευάσατε ολόκληρη σκευωρία για να ξεφορτωθείτε τη γυναίκα σας. Σας επιβάλλω τα σέβη μου, κυρία Πρόεδρε. Γι' αυτό, ύστερα από αυτό και μετά το βαρύ κλονισμό που υπέστη η συζυγική σχέση, λύεται ο γάμος μεταξύ του Δημητρίου και της Βασιλικής Κρέμου, υπαιτιότητη του συζύγου Δημητρίου και επιβάλλει σε αυτόν μηνιαία διατροφή υπέρ της συζύγου. Λύεται η συνεδρίαση. Βρε, παιδάκι μου, άργησες και ανησύχησα, γιατί αυτός είναι και αδίστακτος. Σιγά τον προκρούστη. Πάντως, ήσουν απίθανος. Πού τα σκαρφίστηκες όλα αυτά. Είπαμε, επαγγελματίες είμαστε. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις πόσο σου χρωστάω. Όμως ξέρεις, επειδή αυτή τη στιγμή δεν τα έχω όλα, θα ήθελα να μου δώσεις ένα περιθώριο χρόνου. Τίποτα, εδώ σε αυτή τη δουλειά πλήρωσα με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή? Κοίταξε, ο άντρας είναι προσωπάρχης στον Δήμο, δεν είναι. Κάποτε είχα κάνει κάτι χαρτιά υπά για να προληφθώ για σκουπιδιάρηση. Όπως άκουσες, αλήθεια ήταν. Και επειδή μου παίξανε μια σκευωρία, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε χιλιάδες άτομα, περίμενα αυτή τη στιγμή πώς και πώς να ξοφλήσω ένα παλιό λογαριασμό. Και μου δόθηκε ευκαιρία σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, έχω να σου προτείνω κάτι. Επειδή οι δουλειές μου μεγαλώσανε τώρα και χρειάζομαι στο μαγαζί κάποια γραμματέα, ιδιαίτερη δηλαδή, έστω και γενική. Ήθελα να σου προτείνω να έρθεις να δουλέψεις μαζί μου. Τι θα έλεγε γι' αυτό. Σοβαρά, λες αλήθεια. Ενίοτε και κάπου κάπου. Κατάστημα! Κατάστημα! Δεν κάνεις εδώ! Βρε, κάνω στο μικρό. Μπορεί να το βάλεις σε μια τάξη. Ρε, ο Παντελής. Εσύ ποιος είσαι. Ρε, Παντελή! Ποιος είσαι εσύ. Τι ποιος, δεν θυμάσαι, ρε. Ο Θοδωρής. Στο δημοτικό, ρε, συμμαθητές ήμασταν. Τι συμμαθητές, δηλαδή, τέλος πάντων, εσύ πήγαινε στην έκτη. Εγώ ερχόμουν σιγά σιγά, εσύ είχες κολλήσει εκεί πέρα μόνιμος. Τι γίνεσαι. Ρε ο Θοδωράκης, ρε! Ναι, ρε, πως... Της κερακατίνας, σε πιστάντησα! Ναι, ρε, της κερακατίνας! Ρε, Θοδωράκη! Τι γίνεται! Κουλούσε τα κουλούρια στην πόρτα! Την τάβλα που πέρναγες και έπαιρνες, θυμάσαι, ε! Αλλά πού να σε κυνηγήσω, ρε, μου! Αλλά εδώ πέρα δεν έκανες τίποτα, δεν πήγες πουθενά, εδώ πέρα κατάληξες, εδώ είσαι! Κατάληξα, ρε! Εδώ, ρε, Μιζαδόρος! Σοβαρά! Ρε, το Θοδωράκη! Πήγα, βέβαια, έβγαλα γυμνάσιο, ναι. Αριστούχος στην Πάντιο. Ναι. Δυο ξένες γλώσσες, ναι. Και να,
Ρεμίζ, εδώ στη σειρά. Ένα, δύο, τρία. Και άμα βάλω τέσσερα, κονομάω και κάτι παραπάνω, ε. Ρέτο, δηλαδή έφαγε τα χρόνια στο θρανείο για να έρθει εδώ, έτσι. Τι να κάνει, έτσι είναι. Ρέτο, εδώ. Εσύ τι γίνεσαι, πώς πάει. Εγώ τώρα ασχολούμαι με. Τι να σου πω. Τι. Είμαι κάτι μεταξύ δικαστικού επιμελητή και δικολάβου. Τώρα πού να στα λέω, δηλαδή δεν πάω στα πω στο πιτσιτή, να μου είναι ιστορία ολόκληρη. Τι δικολάβω, ρε, εσύ δεν θυμάμαι, είχε κολλήσει εκεί μόνιμο. Στο δημοτικό δεν έβγαλε καλά-καλά. Και δικολάβο και δικαστήρια, πώς τα κατάφερε. Τώρα είναι ολόκληρη ιστορία, να μου. Τώρα πού να στη λέω, τώρα στα τάκα-τάκα δεν βγαίνει. Πώς το βγαίνει, πες μου, ρε, που εδώ σε βλέπω φτιαγμένο αμαξάκι, κουστούμιε, δικό σου, ε. Δικό μου, τι του γείτονα. Πες μου, ρε, που στην αχαρό κι εγώ να πούμε, ο φίλος μου ο Παντελής φτιάχτηκε, πες μου πώς έγινε. Κοίταξε, όλα ήρθανε τελείως συμπτωματικά. Τι δηλαδή. Τώρα για αυτές τις δουλειές που κάνω δεν χρειάζεται να έχεις ούτε διπλώματα, ούτε απολυτήρια, τίποτα. Το αντικείμενο είναι μόνο ότι τα κονομάω και μάλιστα χοντρά. Έχω μισό ταξί. Σοβαρά. Μισό ταξί. Γιατί μισό, το άλλο μισό. Το πίσω μέρος έχω. Το μπροστά είναι ασύφορο, ρε. Και η πετρέλαιο είναι οδηγός, το πίσω έχει και το πορμπαγάζ ακόμα πληρώνει και γι' αυτό κόμιστο. Έχω δύο οικοπεδάκια στο Λαγονίσι. Άστο δύο. Παραθαλάσσια. 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 Και έχω και κάτι μετοχές σε ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή έχω, εντάξει, να μου δόξα τω Θεώ, πάω ενοχλητικά καλά. Δηλαδή κατάφερες όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να βγάλεις ούτε γυμνάσιο, ούτε τίποτα. Δηλαδή αν το έβγαζες, τι θα έκανες, ρε. Αν έβγαλα γυμνάσιο, έτσι και έβγαζα γυμνάσιο, θα ήμουν τώρα σκουπιδιάρη σε κάποιο δήμο. Διότι πήγα να με προλάβουν και μου ζητάγανε απολυτήριο γυμνασίου. Το φαντάζεσαι. Για σκουπιδιάρης. Ευτυχώς που δεν είχα απολυτήριο γυμνασίου. Θα ήμουν τώρα σκουπιδιάρης. Ενώ τώρα που δεν έχω, βλέπεις τι είμαι. Αγλίτωσες δηλαδή. Ασφαλώς. Εγώ μπορώ να πάω να γίνω σκουπιδιάρης. Εσύ μπορείς άνετα με τόσα διπλώματα να πας και να προσληφθείς για σκουπιδιάρης, δηλαδή να προαχθείς από ρεμιλιαδόρο σε σκουπιδιάρη. Στα χαρίζω και τα πολιτήρια και τα πτυχία και όλα. Άρε το δωράκι. Θυμάμαι και τα χρόνια με τα κουλουράκια που λέγει μάνα. Μπράβο ρε Παντελή. Από μαλάκι βλέπω όμως, ακάλυπτο χώρο το έχεις κάνει. Τι να κάνουμε, το μόνο πράγμα που έχασα αυτό ήταν. Βρήκες όλα τα άλλα όμως. Βέβαια, ναι, εσύ βλέπω από μαλλί σκύης, έτσι. Εμένα μου έμεινε το μαλλί, αλλά δεν έμεινε τίποτα άλλο. Και πού να πας τα κουρία, ρε. 1,5 χιλιάρικο. Χώρια το φουπουά. Είσαι τραγική περίπτωση, Θεοδωράκη. Τέλος πάντων. Άστα να πάνε. Φρίκι. Λοιπόν, πάω να φύγω γιατί βιάζομαι, έχω μια δουλειά. Ναι, σε καθυστερώ κιόλα. Χάρηκα που σε είδα, ε. Το αμάξι, σε παρακαλώ, κοίταξε. Θα του ρίξω φρεσκασματάκι πρώτο. Μη σε νοιάζει σε μένα, ε. Λοιπόν, θα εξηγηθώ κατά σε ευχαριστώ σου. Πολύ και τα λέμε σε λίγο, έτσι. Χάρηκα, ναι. Γεια σου, περιμένω. Γεια σου, αγαπητέ μου, γεια. Καλημερίζω την εργατική τάξη. Καλημέρα. Καλημέρα. Είπαμε, ρε πουλάκι μου, να είσαι πρωί στην ώρα σου. Αλλά και τόσο πρωί, εδώ πέρα είναι γραφείο δημοσίων σχέσεων. Δεν είναι μικροβιολογικό εργαστήριο να κάνουμε εξετάσεις ούρων. Α, εμένα μου αρέσει η δουλειά. Δουλευτάρου μου, εσύ. Α, Μασούλα, ξέχασα να σου στήσω. Τον Κώστα το βοηθό μου. Χαίρομαι πολύ. Μασούλα, γραμματέσου. Βασούλα, ο Κώστας είναι πτυχιούχος νομικής. Δηλαδή χέστηκε φορά να σταλώνει. Τότε εγώ τι είμαι. Παντελή, πώς μιλάς έτσι στο παιδί. Ποιο παιδί, αυτό σε πουλάκι σε αγοράζει. Θα έχει πλάκα να τη βρούμε καμιά μέρα από αυτόν κατηδίαν. Κύριε Παντελή, τα παραλέτε. Εγώ να κάνω κάτι τέτοιο στο δάσκαλό μου. Πες το ψέματα, ε. Μα ψέματα δεν λέμε. Α, δεν τα αποδέχεσαι, έτσι. Και μου λέει, μάζω ότι τα άκοψες. Για πάμε ένα μούλο που μπλέξα. Λοιπόν, Βασούλα, εγώ με τον Κώστα πάμε να βρούμε καμιά καινούργια διαστέφαση. Γιατί αυτή έχει φανάρει τώρα και ένα σύμφορο. Σοβαρά, κύριε Παντελή. Άστα το Υπουργείο μας κάνει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να πάμε και το κιόσκι. Πάμε. Για χαρά. Τα μηνύματά μου παίρνω. Πάει κι αυτό. Έλα, πιάσε ξύλο, ένα τέλειο. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε. Γεια σου, Βασίλη. Ξυλώνουμε εδώ την επιχείρηση. Μας βάλανε φανάρια και πρέπει να βρούμε άλλο στέκι. Άστα. Μας καταστρέφουνε, Βασίλη. Τι επαυτομάς σου, τι έχεις. Τι σου κάνανε. Η γυναίκα μου, ρε Παντελή. Μου σπάσε το κεφάλι με την καρέκλα και μου ρίξε για γροθιά μου. Μαύρη στο μάτι. Ρε, σε κάνει καλά η γυναίκα σου. Γελάει με τον πόνο μου, ε. Βασιλάκης, έχει τραγική περίπτωση. Άσε με, Παντελή, άσε με στον πόνο μου, ε. Δεν θα σου πάει, φέρεις από πέρα, να τη ρίξουμε στη διασταύρωση. Να απαλλαγείς οριστικά, δεν ακούς τον Παντελή. Αν το έκανα, λέει, κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. 5 φορές την ημέρα την έφερνα. Δηλαδή, τι έγινε από πάνω, πέρναγε. Φτιάξανε ανισόπεδη διάβαση και δεν το ξέρω. Να, όταν τη φώναζα να περάσει, κοιτούσα να περνάνε και τίποτα αυτοκίνητα. Αυτή η πονηρή όμως κάτι ψηλιάστηκε και ζητούσε να την περνάω εγώ απέναντι. 2 φορές πήγα να σκοτωθώ. Και τι σκοπεύεις να κάνεις. Θα ζητήσω διαζύγιο, δεν πάει άλλο.
και περιμένει να σου δώσει διαζύγιο αυτή η νεροφυδά. Θα πάω δικαστικός, Παντελή, γι' αυτό έρθω σε σένα. Να πεις την αλήθεια. Εγώ να πω την αλήθεια. Βασίλη μου, δεν μπορώ εγώ να πω την αλήθεια. Εγώ κακό θα σου κάνω παράκαλο. Παντελή, είσαι η μόνη μου ελπίδα. Σε σένα στηρίζομαι. Θα με σκοτώσει η Στρίγκλα. Βασίλη μου, με φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα. Τι να σου πω, πρέπει να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, άντε πάει στο διάλογο για να σε απαλλάξω από αυτό το σκουλίκι, θα έρθω. Ευχαριστώ, ρε Παντελή. Ευχαριστώ. Το ξέρω ότι με συμπαθείς. Είσαι μεγάλη ψυχή. Θέλω να έρθεις στο δικαστήριο και να πεις την αλήθεια. Μόνο την αλήθεια. Αυτό είναι το παλούκι. Ότι θα πω πρώτη φορά την αλήθεια. Μα τώρα δεν ξέρεις σε τι θέση με φέρνεις. Ναι, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Παντελή Χατζικουτούβε, λέγεται. Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Ναι, μάλιστα. Πείτε μου εμένα, η γραμματέας του είμαι και θα το διαβιβάσω. Ναι. 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 Μάλιστα. Ενδιαφέρει το ίδιο ο υπουργός. Μάλιστα. Όταν έρθει θα το πω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Άντε, βρε παιδί μου, έλα και άργησες. Γιατί τι έγινε, κάνει για το φαΐ. Πήραν από το Υπουργείο. Θέλει, λέει ο υπουργός, να αναλάβεις ιδιαίτερο στο γραφείο του. Θέλουμε κάποιον σαν και σένα για να μπορεί να αντιμετωπίσει τον κόσμο. Τι έγινε, λέει, ο Παντελής ιδιαίτερος υπουργού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ζητάει ένα επαγγελματία ψεύτη, έτσι. Λοιπόν, θα πάρεις τον υπουργό και να του πεις ότι ο Παντελής κοροϊδεύει την εξουσία, δεν κοροϊδεύει το λαό. Λάθος πόρτα χτυπήσανε. Άκου, φίλε μου, όταν ήταν να με προλάβουν για σκουπιδιάρι, δεν με θέλανε και τώρα για ψεύτη με προτιμάνε, έτσι, μετά χειροφιλήματος. Λοιπόν, αυτό το κράτος δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ. Διότι αν βγάλω εγώ μαλλιά, τότε θα φτιάξει. Αφού εγώ δεν βγάζω μαλλιά, δεν θα φτιάξει και το κράτος. Θα μείνουν καραφιασμένοι όλοι. Ναι, εμπρός. Καλημέρα σας. Ω, Δεσποινής Μυρτώ, τι έκπληξη, πώς είστε. Λοιπόν, τι να σκεράσουμε. Ξέρετε... Α, δεν έχει, μα και ξέρετε, λοιπόν. Θα σκεράσουμε τώρα που ήρθατε και μετά θα τα πούμε. Βάσο, παρέγγειλε στο αναψυκτήριο και ένα αναψυκτικό, σε παρακαλώ. Παντελή, μπορώ να σου πω. Ναι, συγγνώμη, αλλά το sorry. Κοίτα να δεις, άντρα μπερμπάντι είχα. Και επειδή δεν μ' αρέσει να τρώω μια από τα ίδια, σε προειδοποιώ. Για δουλειά ήρθε, ρε Βάσο. Λοιπόν, άσε τα σάπια και σοβαρέψου. Γιατί η κοπέλα από ό,τι είδα δεν ήρθε για σένα. Για ποιον ήρθε. Κοίτα μόνο σου και θα καταλάβεις. Κοίτα τι σου είπε όμως. Κατάφερα να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τους. Γιατί ο τύπος της που λέει παραμύθια δεν έχει δουλειά και κάτι τέτοια. Παντελάκι, αυτά όχι σε μένα. Εγώ δεν τα τρώω αυτά. Λοιπόν, αν θέλεις να προχωρήσουμε, αυτά κομμένα. Καλά ρε Βάσουλα, εντάξει και πού σε. Σκέφτηκα κάτι λεφτά που έχω αρπάξει. Θα τα παρατήσω αυτά και να ανοίξουμε ένα μαγαζάκι να τελειώνει. Μακάρι, μου λες αλήθεια όμως. Μεταξύ μας τώρα λέμε ψέματα. Έλα τώρα, άντε πάμε να αφήσουμε μόνα τα παιδιά. Χάρηκα πολύ που ήρθες. Κι εγώ. Αλλά αν ήξερα ότι ήταν εδώ, Παντελής, δεν θα ερχόμουν. Μη φοβάσαι καθόλου. Από ό,τι βλέπεις, τον έχει ήδη προσγειώσει η Βάσο. Είναι η μέλουσα γυναίκα του. Ναι. Πού τη βρήκε? Στο δικαστήριο. Τον είχε πάρει για ψευδομάρτυρα στο διαζύγιο της. Εκεί τα βρήκανε, τα ψήσανε και μάλλον θα μείνουν μαζί. Ωραία. Για να πάψει επιτέλους να μου λέει εμένα ποίηματα. Πάμε. Ναι, πάμε να φύγουμε. Αφού κύριε Πρόεδρε και ίδιος το παραδέχεται, ότι με έχει από δεξιά και έπρεπε να σταματήσει. Μάλιστα. Πού είναι ο άλλος οδηγός? Για πλησιάστε κύριε. Ανεβείτε πάνω. Πώς λέγεστε? Λέγεστε Hans Bauer. Εγώ. Όχι, εγώ. Ωραία. Από πού είστε? Γερμανία. Για πέστε μας τι έγινε λοιπόν. Εγώ δεξιός, όπως Γερμανία. Κύριος αριστερός. Στη μέση δεν έχει τίποτα. Μπαμ, κάναμε. Τώρα τι γίνεται? Ορίστε κύριε Πρόεδρε, το παραδέχεται την ίδια δεξιά. Πρόεδρος κύριος, μπροστά ήτανε. Όχι κύριε, δεν ήμουν εγώ μπροστά στο τρακάρι. Όχι πρόεδρος κύριος. Τι είπατε, δεν είμαι κύριος. Όχι, κύριος ήτανε μπροστά. Ορίστε, τι είδατε κύριε? Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Χάνς άλλο πράγμα ήθελε να πει προηγουμένως. Δηλαδή? Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ήθελε να πει ότι η δεξιά είναι από τη μία πλευρά στη Γερμανία και η αριστερή από την άλλη. Ωραία. Για το τρακάρισμα να μας πείτε. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Σας το είπα αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο κύριος ισχυρίζεται ότι ο κύριος Χάνς παραδέχεται ότι τον είχε δεξιά.
Α, έτσι λοιπόν. Τι λέει αυτός, κύριε Πρόεδρε? Όσο αναφορά το τρακάρισμα, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος μπορεί να ισχυρίζεται ότι είχε τον κύριο Χάνς δεξιά, αλλά δεν είναι έτσι. Και πώς είναι δηλαδή? Ο κύριος Χάνς οδηγούσε δεξιοτίμονο αυτοκίνητο. Ο κύριος λοιπόν, βλέποντας τον στο δεξί μέρος, πίστεψε ότι είναι αριστερά του. Και γι' αυτό λοιπόν του ζητά αποζημίωση. Κύριε Μπάουερ, το αυτοκίνητό σας είναι δεξιοτίμονο? Όλη Γερμανία, Αγγλία, δεξιοί είμαστε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πολιτικά, κύριε. Όπως λέει ο Κώστας τότε... Κύριε Πρόεδρε, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Όπως βλέπετε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Χάνς δεν μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα και ήρθα να τον βοηθήσω για να μην καταδικαστεί άδικα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Ο κύριος Χάνς Μπάουερ απαλλάσσεται λόγω αμφιβολιών. Πηγαίνετε. Καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα. Τι έγινε χθες? Θαύμα. Το Γερμανό τον έβγαλα λάδι. Για πες μου λεπτομέρειες να μάθω κι εγώ. Τι να σου πω, έγινε. Καλημέρα την εργατική ατάξη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, μικρέ, πώς τα πήγες χθες? Θαύμα. Λάδι ο Γερμανός. Μάλιστα την μπέρδεψα κιόλας με τα ελληνικά του και έγινε το σώσε. Μπαμπά και τσάντα βλέπω. Τι να κάνουμε εδώ πέρα, κουβαλάει καφετζίδες τσάντα κι εμείς. Ασφαλείας είναι? Όχι της λαϊκής. Ποιας λαϊκής, για εσύ ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Ορίστε, μιλαράκι, μαχαιράκι, έχω και χαρτοπετσόντες. Καλά, μετά. Ναι. Βασίλη, εσύ, έλα ρε, τι έγινε? Απαλλάχθηκες από το γυναιό σου? Όχι. Που αμάν. Τώρα με έχει χειρεύσει το άγχος. Άντε τώρα να πω αλήθεια. Καλά, καλά, αύριο στο δικαστήριο. Για κοίτα, αρμπελιά σου. Άντε τώρα τρέχα γύρευε να πεις αλήθεια. Έλα, Παντελή μου, κάνε μια προσπάθεια. Άλλωστε πρέπει να συνηθίζεις σιγά σιγά. Λοιπόν, έλα, άστα αυτά, σε θέλω, πάμε. Γεια σου, μακρά. Γεια χαρά. Καλημέρα, αγάπη μου. Κομμένα τα αγάπη μου και πες μου, πού τηλεφωνούσε και μόλις μπήκα το έκλεισε. Το κλείσα γιατί έπρεπε να το κλείσω. Επειδή μπήκα εγώ. Ναι. Τι? Όχι, βούιζε και γι' αυτό το έκλεισα. Κώστα, πού τα πουλάς αυτά? Έχετε συνηθίσει όλοι εδώ μέσα στο ψέμα. Αλλά εγώ κάτι τέτοιο δεν τα τρώω. Λέγε. Το νέο δεν στο είπα. Βρήκα ένα γραφείο και θα πάω ασκούμενος δικηγόρος, μωρό μου. Εγώ θέλω εξηγήσεις για αυτό το περίεργο τηλεφώνημα. Τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα, βέβαια, αλλά θα δούμε. Άρχη είναι ακόμα. Αν δεν μου εξηγήσεις, σηκωθώ και θα φύγω. Στο κάτω-κάτω θέλω να πάψω να ζω μέσα στο ψέμα. Καλά που το κατάλαβες. Λέγε λοιπόν, ποια είναι? Στο κάτω-κάτω θα ασχοληθώ με τη δικηγορία. Τι το πήρα αυτό το πτυχίο? Θέλω να μάθω με ποια με απαντάς, πότε τη γνώρισες, πόσες φορές βγήκες μαζί της. Και αφού μου τα πεις όλα αυτά, θα κάτσεις σου βγάλω τα μάτια. Αύριο θα είμαι σε θέση να στα πω όλα. Άρχεται η συνεδρίαση. Να προσέλθει ο κύριος Βασίλειος Πεντάρας. Έχετε κάνει μήνυση κατά τη συζύγου σας, γιατί? Γιατί? Ακούστε, κύριε Σαγγελέα, τι ρωτάει η κυρία Προέδρου. Τι γιατί? Δεν βλέπετε? Κινδυνεύει η ζωή μου. Η γυναίκα μου με κακομεταχειρίζεται. Ιδιαίτερα πέρυσι που ήταν το έτος της γυναίκας, είδα και έπαθα μέχρι να περάσει. Γιατί? Γιατί, λέει, αυτό το χρόνο, επειδή οι γυναίκες γιορτάζουν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Καλά. Δεν είχε αυτό το νόημα το έτος της γυναίκας. Η γυναίκα μου όμως έτσι το πήρε. Και νόμιζε κιόλας ότι μπορούσε να με δέρνει. Λοιπόν, παρακάτω. Πέρασε το έτος της γυναίκας. Και η γυναίκα μου τι λέει του ότι έκανε? Τι έκανε? Έκανε υπερορίες. Συνέχισε να με θέλει. Πήρε τώρα δηλαδή. Και να ήταν μόνο αυτό, με έκανε ρεζίλη μπροστά στους φίλους μου. Δεν άντεξα λοιπόν κι εγώ και της έκανα μήνυση για να πάρω το διαζύγιο. Έχετε μάρτυρα? Και φυσικά έχω. Ο κύριος. Να προσέλθω. Κώστα, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Θα τα ακούσετε, κύριε Παντελή. Έχει γούστο να... Λέτε. Εσείς δεν έχετε ξαναέρθει για μάρτυρας? Είναι ψευδομάρτυρας, κυρία Πρόεδρε. Επαγγελματίας, μάλιστα. Καθίστε, κυρία μου. Φέρτε τη σειρά σας μετά.
Είσαι επαγγελματίας ψευδομάρτυρας. Μα τι λέτε, κυρία Προέδρου. Σήμερα μαθαίνω ότι υπάρχει τέτοιου είδους επάγγελμα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας ακούμε. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπε ο σύζυγος. Η κυρία τον έβρισε, τον ξεφτύλισε μπροστά μου και τον απείλησε ότι αν θα πάει σπίτι θα τον κανονίσει με το τακούν του παπουκιού της. Και ειδού το αποτέλεσμα, τον έκανε σαν εμβολιασμένο δέντρο. Άλλωστε αυτά μπορεί να τα δηλώσει τον βοηθό μου, ο οποίος ήταν μπροστά μου όταν τα είπε η κυρία. Έχετε τίποτα άλλο να πείτε? Τίποτα άλλο, κυρία Προέδρου. Μέχρι εδώ ήταν η αλήθεια. Από εδώ και πέρα η αλήθεια δεν εγγυόμαι. Να προσέχει σύζυγος. Πήγε όλα ψέματα, κυρία Πρόεδρε. Εγώ για τον σύζυγό μου γίνομαι θυσία. Και τότε γιατί τα λέει όλα αυτά και σας κατηγορεί? Να σας πω, κυρία Πρόεδρε. Θέλει να με ξεφορτωθεί για να μπορεί να χαρτοπέσει με τον κύριο μέχρι το πρωί. Και εγώ σαν γυναίκα, επειδή ήθελα να γλιτώσω τον άντρα μου από τη χαρτοπεξία, του έλεγα να μην χαρτοπέζει. Κακό έκανα. Όπως μας τα λέτε, όχι. Όμως ο σύζυγός σας έχει μάρτυρα, ή μάλλον δύο μάρτυρες, που σας άκουσαν να τον απειλείτε και να τον βρίζετε. Βαλτός είναι, κυρία Πρόεδρε. Τέλος πάντων, έχετε μάρτυρα? Βεβαίως. Καλέστε τον. Να σας πει τι είδε και τι άκουσε. Ορίστε, ποιος είναι, να έρθει. Εγώ είμαι, κυρία Πρόεδρε. Ανεβείτε. Ασκούμενα. Πρόσεχε τι θα πεις. Θα κάνω ό,τι με δίδαξες, δάσκαλε. Λοιπόν, σας ακούμε. Τι έχετε να πείτε για το επεισόδιο που είσαστε μπροστά? Πράγματι, σύζυγος τον απείλησε και τον έβρισε? Όχι, κυρία Πρόεδρε. Τι είπατε? Η γυναίκα του ζήτησε να επιστρέψουν στο σπίτι να φορέσει μια ζακέτα για να μην κρυώνει. Έτσι του είπε? Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Όσο διάστημα εγώ γνώρισα την κυρία, διαπίστωσα ότι πρόκειται περί μιας πολύ καθώς πρέπει κυρίας. Πώς φερόταν στο σύζυγο? Πολύ καλά. Μάλιστα, να φανταστείτε ότι μια μέρα έσκυψε με το μαντίλι της και του σκούπισε τα παπούτσια τα οποία είχαν λερωθεί. Είχε προηγηθεί ένα αυτοκίνητο το οποίο περνώντας τον είχε πιτσιλήσει. Και τότε ο φίλος του γιατί λέει άλλα? Το είπατε το γιατί, κυρία Πρόεδρε. Γιατί είναι φίλοι. Και καταλαβαίνετε. Ώστε μας είπε ψέματα. Πιστεύτε με, κυρία Προεδρίνα, είναι η πρώτη φορά που λέω στη ζωή μου ακέραιη την αλήθεια στο δικαστήριο. Ανέβα πάνω. 20 μέρες φυλακή για ψευδομαρτυρία χωρίς εξαγορά. Ώστε έτσι, ε. Μη γελάτε, κύριε. Σας παρακαλώ, μη γελάτε. Μπορείτε να μου πείτε γιατί γελάτε? Λοιπόν, είναι πολύ τραγικό. Σ' όλη μου τη ζωή έλεγα ψέματα και πληρωνόμουν γι' αυτό και έβγαινα από το δικαστήριο αθώος. Και πρώτη φορά στη ζωή μου είπα αλήθεια και μάλιστα τσάμπα. Και γι' αυτό καταδικάζουμε σε 20 μέρες φυλακή. Γι' αυτό γελάω! Πρέπει να γελάω!